Προβλεπόμενο, αναμενόμενο, έτσι. Έτσι αμπαίναμε σήμερα. Κάπως έτσι αμπαίναμε. Αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Εδώ είμαστε Τρόικα. Παναγιώτης Παπαδόπουλας από νωρίς της επάλξης. Χρήστος Τσαλτίδης, Μάριος Ασλαμής, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα Χρήστος Κιώσης. DJ Κίος, ο οποίος άπειρες φορές έχει παίξει το κομμάτι αυτό όταν έπαιζε σε διάφορα κλαμπ και μαγαζιά. Αν το έχει παίξει μία φορά, πάρε με εμένα τηλέφωνο. Ποτέ λες, ε. Ωραία, φίλοι, και όσοι προσβολή. Θα μαζευτούν όλοι οι εναλλακτικοί εδώ, οι μεταλλάδες, οι ηλεκτροπάνκ, οι space punk, όλοι, και θα βαράνε τον Κιώση και θα σου λέει αυτός αυτά άλλα που του βάζουν να παίζει δεν θα παίζει ποτέ. Σβαράτε τον. Η σημερινή εκπομπή κάλλιστα θα μπορούσε να ονομαστεί Ζωής και Θανάτου. Ναι, κανονικά, κανονικά. Λέμε αντίο τα αυτονόητα, έτσι. Λέμε αντίο στον μεγάλο, στον τεράστιο, στη μορφάρα Keith Flint, το αγόρι από το Essex που έφυγε εψέ λίγο μετά την λήξη της Τρόικας. Περίμενα να τελειώσει η Τρόικα για να φύγει, έδωσε τέλος στη ζωή του. Γνωρίζουμε πώς, παιδιά. Αυτοκτονία λένε, αλλά. Ναι, όχι, δεν το γνωρίζουμε πώς. Λοιπόν, γενικά σήμερα θα αποτίσουμε φόρους τιμών. Πάμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Κεφάλαιο Prodigy. Αναμνήσεις που έχετε. Τι σημαίνει Prodigy, τι σημαίνει Keith Flint, τι σημαίνει το album Fat of the Land, τι σημαίνει το album εκείνο. Έχω ολόκληρο κεφάλαιο μπορώ να αναπτύξω για το album Fat of the Land. Είναι ή The Fat of the Land, νομίζω είναι The Fat of the Land, του 1997. Τι σήμαινε, τι σημαίνει, γιατί ήταν τόσο επιδραστικό. Γιατί πάρα πολύ απλά τη χρονιά εκείνη πρέπει να έχω μαζεμένα στο σπίτι τουλάχιστον 50 καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της εναλλακτικής σκηνής σε όλο τον κόσμο που ψηφίζαν εκείνη τη χρονιά τα τρία κορυφαία άλμπουμ. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης, ναι, ακόμη και από την jazz, αλήθεια, ακόμη και από την blues, που να μην έχει στα τρία κορυφαία άλμπουμ της χρονιάς το Fat of the Land. Δώσε μου γνώση, ρε Ασλάμα. Μπράβο, θα, ναι, θα το λέω. Και ζητώ συγγνώμη. Θα το λέω σε άλλους που δεν ξέρουν, κατάλαβες. Ζητώ συγγνώμη, το The Fat of the Land. Ναι. The Fat of the Land. Θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά στο rock, στο raw και στο rock power και σε όλα αυτά που είναι εντελώς τελείως rock metal. Μπράβο. Όλοι, ακόμη και οι πιο μεγάλοι σε ηλικία, θυμάμαι, ας πούμε, ότι όλοι οι Aerosmith, όλα τα μέλη των Aerosmith, είχαν βάλει το The Fat of the Land στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση στα τρία κορυφαία άλμπουμ της χρονιάς εκείνης. Τι λες. Αυτό τα λέει όλα. Όταν δημιουργεί καλλιτέχνες από άλλο χώρο ψηφίζουν εσένα, που είσαι σε εντελώς τελείως άλλο χώρο. Εντελώς τελείως δεν είναι. Δεν είναι, αλλά εντάξει. Ναι. Εντάξει, όλα ροκ είναι. Ναι. Όλα στριφογυρνάνε γύρω από το 1955. Μπράβο. Εκεί. Η χρονιά που άρχισε να γυρίζει η γη. Suspicious Minds. Μέχρι τότε, ας πούμε, η γη δεν κινούνταν, ήταν σταθερή. Το 1955 ξεκίνησαν όλα, έτσι. Λοιπόν, χωρίς λόγια, χωρίς λόγια, με αυτό ήθελα να πούμε ο Παναγιώτης. Με αυτό ήθελε και με αυτό μπαίνουμε. Είναι εκπομπή κάτω από η Βικτόρια. Κλείστε, παιδιά, σταματάμε την εκπομπή. Αφήστε. Κλείστο. Παιδιά, αυτό διαβάζουμε το μήνυμα και φεύγουμε με την εντολή να μην ακουστεί τίποτα. Δηλαδή, μέχρι τις 12 να μην ακούτε τίποτα, παιδί μου. Ο Λίπορ να είναι κενός. Πολύ καλά. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή η πόλη δεν θα δει χαΐρι ποτέ. Τέλος. Ποτέ. Αυτή η πόλη ειδικά και μετά από αυτό που έζησα και τώρα το πρωί. Ξέρει ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρει τι. Φαντάζομαι. Αλλά μίλησα μαζί του. Δεν είναι. Ναι. Δεν του κάνα πλάκα, ας πούμε. Δεν το λέω τώρα έτσι για τη φαντασία μου, το κατέβασα. Δεν λέει ψέματα. Δεν είναι τέλος. Σήμερα είσαι εξαιρετικός. Είναι ο Σλαμπάς που αγαπάει όλος ο κόσμος. Όταν θα μιλάς για πάω και τέτοια, μια χαρά. Συνέχισε με Prodigy. Δύο ώρες θα πάμε Prodigy. Έχουμε πράγμα. Μήνυμα του 889. Μας ξεπαρθενιάζει εσεμεσικά ο 889. Έτσι. Καλημέρα. Εγώ θυμάμαι τη συναυλία στο κρατικό. Και το σύνθημα του τούτο θρύλος και ο Πειραιάς. Βαγγέλης, ιστερόγραφο. Ακόμα στάζω. Σε εκείνη ήμουν. Τρεις φορές έχουν έρθει. Τρεις δεν κάνω λάθος, ναι. Στην πόλη. Θα βάλουμε κομιζάκι για την πόλη. Ήμουν σε εκείνη. Ναι. Βαγγέλη, το μήνυμά σου είναι πραγματικό αραβούργημα. Δηλαδή θα το πάω όπως είναι στον φίλο μου και συμμαθητή μου, τον Πέτρο τον Καλπακίδη. Στη Μητροπόλαιο, στα Κοσμήματα, να μου το κάνει μενταγιόν. Να το κρεμάσω στο δασίτριχο στήθος μου. Δεν υπάρχει το μήνυμά σου. Τρεις φορές το παλέπεξαμε. Εγώ θυμάμαι τη συναυλία. Αφού λέει κρατικό. Στο κρατικό και το σύνθημα τουτουτ, ο θρύλος και ο Πειραιάς. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή, πού να δει χαΐρι αυτή η πόλη. Βαγγέλη, να είσαι καλά. Προσέξτε, δίνουμε να πάρουμε μουσική ανάσα. Θα παίζουμε πολύ Prodigy σήμερα, εννοείται. Λέμε αντίο στον Keith Flint.
που έφυγε σε ηλικία 49 ετών, το παλικάρι από το Essex της Μεγάλης Βρετανίας. Για το Essex ξέρετε τι λένε, έτσι. Τι λένε. Ποια είναι η ρίση για το Essex. Α. Περιμένω έστω ένας να το στείλει, έτσι για πλάκα. Τι λένε για το Essex. Ξέρω τι θα πεις. Είναι θρυλικό αυτό για το Essex. Τι λέει η λαϊκή ρίση για το Essex. Και έκανε και ένα φανταστικό σχόλιο μια φίλη μου έψε για το Essex, η οποία έχει ζήσει για ένα χρόνο στην βόρεια την Αγγλία. Όχι κάτω, στην βόρεια την Αγγλία. Επιλογές. Λοιπόν, ανάσα και ήρεμα και καθαρά δίνουμε τα κουιζάκια τα οποία έχουμε σήμερα. Λοιπόν, κουιζ από Παναγιώτη, τους διαγωνισμούς, κουιζ είναι ένα, τους διαγωνισμούς. Δίνουμε για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. 5 εισιτήρια. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Ατρόμητος, είναι Κυριακή νομίζω. Κυριακή 5 και 4. Κυριακή 5 και 4, στάδιο Τούμπας. ΠΑΟΚ Ατρόμητος, οικιανόλευκη ταξιαρχία του Νταμίρ Κάναντι ανεβαίνει στην Τούμπα για να την αλώσει και να περάσει στην ιστορία. Θα τα καταφέρει η συνέχεια επί σκηνής. 5 εισιτήρια, ούτε ένα ούτε τέσσερα. ΠΑΟΚ Ατρόμητος, Κυριακή, στάδιο Τούμπας, 5 και 4. Ο οποίος κάποια στιγμή στη φάση, στον αγώνα με τον Πανιόνιο, κάπου στο 25, φυσήξε τη μύτη, δεν το περίμενα ποτέ από αυτόν, φίλε. Ο Νταμίρ? Ναι. Γιατί ρε, φίλε, δεν σου δείχνει αυτό το πράγμα. Επειδή είναι αυστριακό τζέντλμαν. Ναι, ναι. Του ποδοσφαίρου αυτό το πράγμα, ξέρεις, που φτύνουμε, ναι. Κάνουμε μίξη και το ένα και το άλλο. Ναι. Κάπου εκεί στο 25, 30. Μηνυματάρα. Ναι. Μηνυματάρα από τον 792. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη αν, α πούμε, είσαι ή 792. Πε το μου, έτσι. Δεν, ο 792 λέει: καλημέρα. Το Weather Experience. Το remix από το πρώτο δίσκο The Prodigy Experience, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Τότε που ακούγαμε λίγοι. Άιντε, Αριανάρα μου. Χίλια δίκια. Χίλια δίκια. Να πω την αμαρτία μου. Εγώ τότε δεν τους είχα πάρει χαμπάρι, έτσι. Το 94 έτσι. Κάπου εκεί ήτανε. Το πρώτο είναι το 90. Το 90, το 89 σχηματίστηκαν. Το 89 είναι σχηματίστηκαν. Εντάξει, λάθος. Έτσι. Λοιπόν, κάτσε λίγο, ρε, περίμενε, ναι, λίγο. Για να το λέω με του 92, Μάρια, σίγουρα θα ξέρει κάτι παραπάνω. Εγώ νόμιζα κάπου είναι το 93 ότι ήταν. Μα δεν λέει. Το Experience είναι το 92. Α, είναι κοντά, το 92. Ναι, ναι, ναι. Σχηματίστηκαν, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνημα το 90. Έτσι. Το διαβάζω άλλη μια φορά. Το Weather Experience, το remix από τον πρώτο δίσκο The Prodigy Experience, παιδιά, το άλμπουμ λέγεται Experience, έτσι. Είναι ό,τι καλύτερο. Τότε που ακούγαμε λίγοι. Άντε, Αριανάρα μου, εγώ το λέω, έτσι. Στο πρώτο άλμπουμ δεν τους είχα πάρει χαμπάρι. Εντάξει, κάπου δεξιά αριστερά άκουγα, έτσι. Δεν πήρα συνειδητά χαμπάρι τι γίνεται. Και πάρα πολλοί άλλοι, έχεις χίλια δίκια. Τότε στην πόλη, γενικά στην Ελλάδα, ακούγανε πάρα πολύ λίγοι. Το μεγάλο άνοιγμα έγινε μετά το 95, ειδικά το 97 με το The Fat of the Land, όταν πιάσανε πολύ απλά το rock, metal και punk κοινό. Λοιπόν, πριν βάλει το quiz που θέλει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Χρήστα. Ναι. Όλο λες κάθε φορά, ο ένας έφυγε, ο άλλος έφυγε. Σε θυμήθηκα, εψέ. Η μουσική του ενός, η μουσική του άλλου, κάποια στιγμή θα πούμε με τον Παναγιώτη, με δυστυχώς. Γιατί ήρε, δεν μπορώ να το ζήσω αυτό. Τι θα παίξεις, από μένα τι θα παίξεις, από μένα τι θα παίξεις. Τι θα παίξεις από μένα. Τερλέγκα. Κι όμως, ρε φίλε, θα σου φέρω δικό μου κομμάτι, τραγουδάω εγώ. Εσύ. Θα πάθεις σοκ. Να σε θυμόμαστε καλά, ρε Μάρια Σλαμά. Τώρα, όχι τώρα, δηλαδή. Να σου αφιερώσω, ρε, ένα νότ σφακιανάκι για την πάρτι. Α, τον λατρεύει. Προτιμώ να ζήσω για πάντα. Προτιμώ να ζήσω για πάντα. Λοιπόν, θα δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, ναι, από τα Opticon Express. Αρκεί να απαντήσεις σωστά σε ένα από τα δύο ερωτήματα. Έτσι, σε ένα από τα δύο ερωτήματα. Ποια ελληνική μπάντα στα μέσα των 90s, αρχές μέσα 90s, ήτανε η ελληνική απάντηση στους Prodigy. Προσέξτε, δισκογραφημένοι. Μην μου πει κανείς κάποια μπάντα, ας πούμε, από το Κιλκίς που είχαν το στυλ αυτό και δεν δισκογράφιζε. Κανονικά, επίσημα, δισκογραφημένοι. Ποια ελληνική μπάντα θεωρείται η ελληνική απάντηση στους Prodigy? Δεν το ξέρεις αυτό. Απαντά στο ερώτημα του Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Πώς είχε εμφανιστεί στη σκηνή στο Palette Sport στην πρώτη παρουσία του Prodigy εδώ πέρα στην Ελλάδα ο Keith Flint? Στο Palette Sport το 1996 ήταν, Μάρη, η πρώτη φορά. Δεν το θυμάμαι. Ναι, το 1996. Χαρακτηριστική είσοδο, ρε παιδί μου. Πώς είχε εμφανιστεί στη σκηνή του Palette Sport? Απλό το ερωτηματάκι. Εντάξει. Απαντά σε ένα από τα δύο. Δηλαδή, αν απαντήσει και στα δύο,
και το ένα είναι λάθος, κανένα πρόβλημα. Κάποιος που είχε πάει δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να το έχει ξεχάσει. Αρκεί να απαντήσεις σε ένα από τα δύο, γιατί το άλλο είναι λάθος. Μετράει το σωστό, έτσι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Πώς εμφανίστηκε στη σκηνή ο Keith Flynn την πρώτη φορά που εμφανίστηκαν στη Θεσσαλονίκη οι Prodigy, ή ποια ελληνική μπάντα θεωρείται η ελληνική απάντηση, που λέμε άσερε βλάχο Άγγλο να πούμε τώρα, βλαχοβλά, έχουμε εμείς εδώ πέρα σαν και εσάς, 30 τέτοια έχουμε σαν και εσάς, βλάχοι να πούμε Βρετανοί, έτσι. Ποια είναι η ελληνική μπάντα, θα δώσουμε μια βοήθεια αν μέχρι τις 11 δεν υπάρχει απάντηση, έτσι. Πάμε. Ωραία, κομπάρα σήμερα. Τι ωραία, ρε φίλε. Νομίζω ότι άνετα σήμερα που θα παίξουμε 5 ώρες πριόνια. Ω, μια χαρά. 5 ώρες. Τέλεια. Ο 347 λέει, ξέρω τι λένε στο Essex. Στο Essex, ένας στους 20, όχι, 120 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν skip. Παράγκα παντού. Τρυφερό μήνυμα 347. Ρέτρο μήνυμα, μας γύρισε ευχάριστα πίσω. 120 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν skip. Άκου να σου πω κάτι, Άλεξ Σίλβερ. Θέλω να είμαι δίκαιος. Θέλω να είμαι δίκαιος. Το συγκεκριμένο εμφανιστεί. Αυτά τα μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα μόνο σε αυτή την εκπομπή. Έτσι. Και το καταλαβαίνω καθημερινά. Και εψέ το βράδυ και στις τρεις ταινίες που είδα στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Για το οποίο δίνουμε αύριο προσκλήσεις. Άλλες 5. Τρελά sold out. Τρελά sold out. Παναγιώτη. Ποια απίστευτη ήταν, ταινία, ποια, ναι, για μαφία στο Παλέρμο. Αμάν. Oh, θα σου φύγει η ψυχή. Oh, με baby, μια γυναίκα φωτογράφο, ναι, που φωτογράφησε την μαφία επί 25 χρόνια. Σόπα. Θα σου φύγει η μασέλα, θα σου έρθει εδώ. Ιταλική ταινία. Ναι. 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 Λέγεται Shooting the Mafia. Παίζει, ναι, με το ξέρεις. Ναι. Shooting φωτογραφία. Ναι. Ξέρεις. Ναι. Όχι πυροβολώντα. Όχι πυροβολώντα. Shoot. Ναι. Άστο. Mm. Άστο. Sold out στο, ούτε σκαμνάκι στο Olympion. Θα σου φύγει η ψυχή. Και φυσικά τρελό sold out το βράδυ. Από δηλαδή αύριο, μεθαύριο, την έχει. Δεν ξέρω αν την ξαναπέζει. Ναι. Δεν ξέρω, πρέπει να δεις το πρόγραμμα. Πλάνω το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν την ξαναπέζει. Oh, θέλω γυαλιά του. Και φυσικά απίστευτο sold out. Υποκλίνω με βαθιά στο παλικάρι Μιγγέλ Άγχελ. Κάνω σαν τοίχο. Το Πελέ περιγράφει. Έναν Ισπανό, ο οποίος γύρισε πανέμορφο ντοκιμαντέρ για την ελληνική stoner σκηνή. Και είναι κολλημένος άρρωστος με τα ελληνικά stoner group. Ο Ισπανός. Δεν ξέρω αν με ακούει τώρα, το είπα χθες έτσι διαζώσεις. Τι ομάδα είναι. Τρελό ντοκιμαντέρ με τίτλο Ελληνική Ροκ Επανάσταση. Φέλτα. Greek Rock Revolution. Χίλια μπράβο, ρε Μιγγέλ. Να σε καλά, να σε καλά. Και πέρασε το μήνυμα αυτό, το ότι η μόνη μας ελπίδα είναι το rock and roll. Να είμαστε όλοι ενωμένοι παγκοσμίως που αγαπάμε αυτό, γιατί μόνο αυτό μας κρατάει ζωντανούς. Suspicious minds. Έτσι. Απίστευτο. Απίστευτο ντοκιμαντέρ. Και χίλια μπράβο σε όλες τις μπάντες που εμφανίζονται. Την Μπαντάρα από τη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης, τους Ναξάτρας. Σουβλάκια. Δηλαδή η Χαλκιδόνα μετά τα σουβλάκια βάζει μπάντα η οποία μπορεί να σταθεί παντού στον κόσμο. Μπράβο. Τους υποτιμώ με το σταθί. Καλημέρα Ναξάτρας. Καλημέρα παγκόσμιας κλάσης υπερμπαντάρα από τις Σέρες Τιούμπερ. Μπουγάτσα. Τι έχουν βγάλει οι Σέρες. Εκτός από την Μπουγάτσα. Τι έχουν βγάλει, δηλαδή, μπράβο ρε Τιούμπερ. Ωραία. Τα άλλα τώρα τι να πω, τι να πω. Χίλια μπράβο, Thousand Mods. Οκ, okay, είναι τώρα περιττό. Τι να πω. Χίλια μπράβο, Planet of Zeus. Φώναζε ο Ασλαμάς. Πριν βγάλουν καν το πρώτο άλμπουμ. 12 χρόνια έχει που φωνάζεις. Πριν βγάλουν το πρώτο άλμπουμ. Και βάλε. Χίλια μπράβο. Σε μένα τώρα θα πεις, όχι. Ναξάτας, Huber, ναι. Planet, Mods. Φυσικά ναι, παλικάρια, Villagers, Οφιωάννινα City. Άντε. Είναι τιμή στην πόλη μας. Έτσι. Που είστε πλέον μόνιμα εδώ στο στούντιο Magnanimous, στο θρηλυκό στούντιο Magnanimous, που έχει ογραφήσει όλη η ελληνική σκηνή. Μπράβο. Και είναι πλέον δικό σας. Και είναι τιμή για το Λίμπερο που το στούντιο του βρίσκεται πάνω από το στέκι σας, το Τζαμάλα. Να είστε καλά. Τα φιλιά μας σε όλη την Ήπειρο, αγαπημένη Ήπειρο. Απίθανο ντοκιμαντέρ προψέ το Ρίζες με δύο γιαγιάδες 90 και 95 που ζουν μόνες τους σε χωριό με 5 κατοίκους πάνω στα βουνά της Ηπείρου. Αυτή είναι η Ελλάδα που αγαπάμε και είμαστε περήφανοι για αυτήν. Και φυσικά. Δύο ήταν οι γιαγιάδες. Παναγιώτη, 29 λεπτά έκλεγα. Ναι. 29 πόσο λεπτά. Πόσο κρατάνε περίπου το ντοκιμαντέρ. Δεν παίζουν ανάλογα το φίλο. Ναι. Έχει περίπου, χέρι. Περίπου. Δεν σου λέω ότι θα είναι δύο ώρες. Τι, σαν μέσο όρο. Ναι, μέσο όρο, ναι. 75 λεπτά. Ναι, τόσο. Ναι. 80. Ναι. Δεν έχει σχέση. Ναι. Έχει και με 100. Παλέρμο πόσο κράτησε. Παλέρμο είναι μια μισή ώρα. Ωραία.
Εντάξει. Λέγεται Shooting the Mafia. Ναι. Υπάρχει, άστο. Ναι. Δες αν το ξαναπαίζει, ναι, φίλε. Πάω να το δω. Και δώσε 4 ευρώ και πήγαινε και δες. Και 5 να δώσει. Γιατί πρόσκληση δεν έχει. Δεν πήρε, δεν ζητάω ποτέ. Εγώ και εισιτήρια για τους αγώνες πηγαίνω. Και φυσικά βαθιά υπόκριση για τη σκηνή αυτή σε αυτούς που το ξεκίνησαν όλο αυτό. Και είναι λίγο παιχνίδι ηρωνικό της μοίρας ότι οι μαθητές τους βοήθησαν και αυτούς τελευταία δεκαετία, τους Night Stalker, έτσι. Βαθιά υπόκληση στους Night Stalker. Λοιπόν, 833 κάνεις ένα λαθάκι, θα το διευκρινίσουμε μετά. Μπαίνει για πάω κανονικά ο άνθρωπος, αλλά λέει για το αστεράκι. Ναι, έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση στο quiz από τον φίλο των 711. Απλά 711, στείλε τη συνέχεια. No good, δάκρυα στα μάτια για την νεότητα που. Περιμένουμε τη συνέχεια. Δάκρυα στα μάτια για την νεότητα που. Περιμένουμε τη συνέχεια. Την υποψιαζόμαστε, απλά στείλε τη συνέχεια. Μπήκες στο. Μπαίνει στην κλήρωση. Αυτή είναι η ελληνική μπάντα, η οποία χαρακτηρίζονται η ελληνική απάντηση στους Prodigy. Και πάμε στο πρώτο break με το μήνυμα του Alex Silver. Δεν υπάρχει το μήνυμά του. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Είναι η μόνιμη είσοδος του. Βγάλε την ανανέωση για να μην μπερδεύεσαι. Όχι, δεν σκοτώνεις το μήνυμα. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Μάριο, θέλω να με διαφωτίσεις για τον αστικό μύθο που θέλει το βίντεο κλιπ της τραγουδάρας No Good Start the Dance να έχει γυριστεί σε αποθήκη της Θεσσαλονίκης. Ψαγμένη εμφάνιση των Prodigy στα 90's με Slash, τότε που ο αναφερόμενος λόγω της διάλυσης των Guns N' Roses είχε γίνει ο Λάζαρος οικοδόμος της ροκ. Δεν υπάρχεις. Πριν τα πάω κάρις και λαϊδούσε. Άλεξ Σίλβερ. Μετά τα πάω κάρις εξαφανίστηκε. Δεν καλήκες καλά από τότε. Σταυροπόδι είναι και αυτός. Σταυροπόδι και ο Άλεξ Σίλβερ. Ο Μωυσής μπαίνει στην κλήρωση για πάω και εισιτήριο. 5 εισιτήρια δίνουμε για Κυριακή. 5 και 4 το απόγευμα. Πάω κατρόμητος. Σήμερα τρελή συμμετοχή. Εφέμ και νο. Πάω κονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Άντε και αν όλα πάλι καλά φέτος του χρόνου θα μοστράρουμε το πρώτο αστεράκι στη φανέλα. Φίλε να κάνουμε double, βάζουμε αστέρι. Αλλά το αστέρι συνήθως μπαίνει μόνο όταν παίρνει πρωτάθλημα. Στην Ιταλία ήθιστε. Έτσι δεν είναι, ρε Μάρι. Κάτσε, ο Ολυμπιακός γιατί δεν έχει αριστερά. Ο Ολυμπιακός, αν μπαίνει και τα κύπελα, πρέπει να έχει. Και στον μέτωπο έπρεπε να έχει. Έχει δεκάδες. Ανά 10 είναι, παιδιά, κανονικά. Κανονικά είναι ανά 10. Ανά 10. Η Τζένο, α πούμε, έχει 9 πρωταθλήματα. Μάλλον δεν θα βάλει ποτέ αστεράκι. Γιατί, ρε φίλε, εσύ δεν έχει τον μπάσκετ, δεν βάζει αστεράκια. Δεν έχει 10 πρωταθλήματα. Έχει. Έχει 2 αστέρια, εσύ. 21 τίτλους. 10. Άρα ένα αστεράκι έχει. Δύο έχει βάλει. Δύο. Βάζει όλους τους τίτλους, κατάλαβες. Πάλι λάθος στην Ελλάδα. Οκ, okay. Αφού το πήραν λάθος, θα βάλουμε. Εντάξει, φίλε, τι? Από όσα γίνανε μετά το χ στην Τούμπα, ποιο θεωρώ κορυφαίο. Δεν το χ. Α, το πάω κάρι. Ναι. Ποιο σκύλος ανέβασε. Προφανώς παοξής. Προφανώς. Yeah. Φωτογραφία και καλά την οροφή. Όχι την οροφή, κανονικά. Στο παλέτε σπορ. Και να κρέμεται κίτρινο πανό με το χ στην Τούμπα. Εσύ που το έκανες, ρε αλήτη, πρέπει να ντρέπονται οι γονείς σου για σένα. Αυτά είναι ωραία, ρε φίλε. Αλλά η καλύτερη μπαλάρα στην Ελλάδα, δύο φορές τον Άρη στην Τούμπα, δεν το πιέζει. Αδιάφορα μπάτς, φίλε. Εδώ είμαι. Σε παρακαλώ. Αδιάφορα μπάτς. Μπορεί να λένε και τα. Σε όμιλο που περνούσαν οι τρεις, βγήκες τέταρτος. Τι να σου κάνω. 4 εκατομμύρια. Δεν μετράνε έτσι. Σε λίγο όταν επανέλθεις, σου έχω θέμα με κρατικό. Και συναυλία, σκάνδαλο. Δεν είναι κρατικό. Με ιδιόκτητο, παλατάκι. Ιδιόκτητο ΠΑΟΚ στην Πηλέα. Θέμα καθαρά για σένα. Στο Φίνικα και αυτή η φύση ήταν τη Πηλέα. Στο Φίνικα. Στο Φίνικα. Θέμα καθαρά για σένα, έτσι. Με στοιχεία, όχι. Θέμα καθαρά για σένα. Εντάξει. Εκεί που τα μουσικά θέματα συναντά του Ζαρτίν. Συγγνώμη. Συγγνώμη. All about Άρης. Τον πέρασε τον θάνατο του και το περάσατε, έτσι. Το θάνατο. Εντάξει, γιατί, γιατί λέμε το έχει κάνει μεγάλο με φωτογραφία, σε θυμάμαι. Για να μην το πουν οι παοξίδες καλά, λέμε δικό μα τα λοιπά. Θεό χωρέ το λέμε το παλικάρι. Ναι. Καλημερίζω τα παοξάκια, του σεκιουριτάδες, με του οποίου μιλούσα χθε στο φεστιβάλ του Κιμαντέρ. Οι οποίοι φυλάνε εκεί. Υπέροχα παιδιά. Υπέροχα παιδιά και οι δύο. Τον ένα τον γνωρίζω από τα κημητήρια κιόλα. Μήνυμα από δούτου Ολυμπιακού του Γιάννη που γνώρισε. Τον έφαγε τον Keith Flint ο Ράμσεϊ. Τι ήθελε και σκόραρε. Έβαλε γκολ αυτό. Για να το λέει. Για να το λέει. Δεν μπορούσε να είχε την κατάρα τον γκολ ο Γκερέρο του Ολυμπιακού. Όλοι θα χαίραν άκρα υγεία. Διασκευάρα από Pendulum, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Γεια σου, ρε Γιώργο Ιταλό. Από τις πιο συγκινητικές εικόνες να σε βλέπω στην καρδιά της Καλαμαριάς, μπροστά από τον Μπέργκλερ, μεταμορφώσεως 25-5, που είναι τον Μπέργκλερ, ξέχασα τώρα, να περνάς με το γιώκα σου, με το ποδηλατάκι και το σακιδιάκι.
Ο Γιώκα σου στο ποδηλατάκι, έτσι. Εσύ να κουβαλά στο σακίδιο. Okay. Λοιπόν, τεράστιο μήνυμα. Δεν ξέρω. Αφήνω τον αστικό μύθο να αιωρείται. Για το αν γυρίστηκε το βίντεο κλιπ του No Good Start the Dance σε αποθήκη στη Θεσσαλονίκη. Πολύ πολύ καλό αυτό με τον, με τον Slash. Όντως, τότε ο Slash πήγαινε, ναι, κανονικά. Με τους πάντες και με... Γενικά ο Slash και ο Dave Grohl είναι οι νταλάριδες της αμερικάνικης rock σκηνής. Ξεκάθαρα. Ειδικά ο Dave Grohl. Δηλαδή με όπου τον καλείς εμφανίζεται. Εγώ λέω ότι αν κάνω και εγώ μια μπάντα και το πω Dave, έχεις λίγο χρόνο να πάμε να παίξουμε στη Νέα Μηχανιώνα για λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα έρθει. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο break, αφού με πει ο Παναγιώτης τους χορηγούς μας. Θα πω τον ένα. Μην ξεχνάς, πέντε εισιτήρια, ούτε ένα ούτε τέσσερα, πέντε εισιτήρια. Πάω Κατρόμητος, ματσάρα την Κυριακή στο στάδιο της Τούμπας. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express νέας εσοδείας, απαντάς σε ένα από τα δύο ερωτήματα. Πώς εμφανίστηκε στο πρώτο live των Brodies στη Θεσσαλονίκη, στο Παλέτα Σπορ, ο Keith Flint, πώς βγήκε στη σκηνή. Χαρακτηριστική είσοδος, έτσι. Ναι, και εντυπωσιακότατη. Ναι. Δεν το ξέρεις αυτό. Ποια ελληνική μπάντα χαρακτηρίζεται οι Έλληνες Prodigy. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, στις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες. Μπες τώρα στο margaritopoulos.com ή αν μπορείς να τηλεφωνήσεις στο 2310 911 701. Ευχαριστούμε τον Μαργαριτόπουλο που είναι την πρώτη ώρα μαζί μας εδώ πέρα στην Τρόικα. Βρε τι γίνεται, παιδιά. Σήμερα πολύ καλή, για ΠΑΟΚ πολύ καλή συμμετοχή. Και για το quiz βλέπω, αλλά για ΠΑΟΚ πολύ πολύ καλή συμμετοχή. Παλίκαρε, ποιος το ζήτησε ρε εσύ, πού είσαι, 130 για σένα, Prodigy. Εύχομαι καλό ταξίδι στον Keith. Βάλτε breathe για σένα. Α, συγγνώμη, το φάγαμε. Καλημέρα παιδιά, όπως εμείς ταξιδεύαμε με τα τραγούδια των Prodigy, εύχομαι καλό ταξίδι στον Keith. Βάλτε αυτό. Τώρα ήρθε η συνέχεια, οπότε πάμε από την αρχή. Δάκρυα στα μάτια για την νεότητα που θάβουμε βαθιά μέσα μας, λέει ο Ντάνκαν. Τεράστιο μηνυματάκι. Για την νεότητα που θάβουμε βαθιά μέσα μας. Ντάνκαν, να είσαι καλά και να συνεχίσεις το μικρό σου έτσι, έτσι, στη δική σου την παράδοση. Πέντε εισιτήρια, ούτε ένα ούτε τέσσερα. Πέντε εισιτήρια για τη ματσάρα ΠΑΟΚ Κατρόμητος, Κυριακή, στάδιο Τούμπας, ώρα 5 και 4. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Αφού ακούει ο Αντώνης Δημητριάδης, μας είπε να δώσουμε δύο χθες. Μια χαρά του ήρθε που δίνουμε σήμερα το ένα, δεν δώσαμε ψε. Στην απλή ερώτηση, ο σχορεμένος πλέον Keith Flint πώς εμφανίστηκε στο Palette Sport πρώτη φορά που ήρθαν οι πρώτοι στη Θεσσαλονίκη. Πώς βγήκε, πώς εμφανίστηκε. Δεν το ξέρεις αυτό. Ποια ελληνική μπάντα θεωρούνται οι Έλληνες Prodigy. Έχουμε μέχρι στιγμής δύο σωστές απαντήσεις. Ο Νικόλαος, που πάντα συμμετέχει για ΠΑΟΚ, λέει καλημέρα σε όλους. Rest in peace, Keith Flint. Μάριε, δεν νομίζω να εννοείς τους. Όχι. ΑΟ Καβάλα, μια ζωή. Τι έγινε η Καβάλα, δεύτερη, έτσι. Πίσω από τον Έστορα. Όχι, δεν εννοώ αυτούς. Όχι, δεν αυτοί. Άλλοι. Και είναι αγγλόφωνοι, έτσι. Λοιπόν, άλλο μηνυματάκι, δεν τα μαζέψουμε μετά. Ναι, από το 33 μετά το διαβάζουμε και του Alex Silver που αναφέρεται στα αστέρια. Το διαβάσαμε νομίζω. Όχι, το... πιο πάνω έχει και δεύτερο. Και, εντάξει, ο 007, ο ερωτευμένος με την Ελένη Τιμπούντου. Σε ενημερώνω 007, η Ελένη Μπούντου, τώρα το είπε, από εβδομάδα πάει να ανοίξει τα μαλλιά της. Να κάνει αυτό το πιο φωτεινό ανοιξιάτικο. Οι ρίζες θα παραμείνουν, λέει, σκούρες καστανές. Έτσι. Και ο Χρήστος σκουρεύτηκε. Θα γίνω, λέει, σε αυτό, θα επιστρέψω σε αυτό με το οποίο με γνώρισε ο κόσμος. Το είπα και με αγάπησε ο κόσμος. Το είπε αυτό η Ελένη Μπούντου. Την αγάπησε ο κόσμος. Λέει ο 007, καλημέρα. Τι να πρωτοποιείς για αυτή την μπάντα. 100 εκατομμύρια συναισθήματα. Παλέ, παλατάκι, μαλακάσα. Rest in peace, Keith Flint, Πεχτούρα, Ναράγιαν, από τα αγαπημένα κομμάτια. Η μόνιμη εποδός του, Batman, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. Μεγάλο μήνυμα από τον 900, μεγάλο μήνυμα. Κάπου στο 1992, ακούγοντας σε live το Out of Space, κατάλαβα ότι κάτι άλλαξε στην urban κουλτούρα. Τεράστιο, έτσι, έτσι. Άλλαξε τα πάντα. Και το 97 ήταν η χαριστική βολή, έτσι. Η αστική κουλτούρα, ρε παιδί μου, το πάντα είναι έτσι, φανταστικό. Γράφτε. Όχι, το παιδί τώρα εντάξει το προφανώς, με γιου είναι, ναι, το παιδί εντάξει, ναι, ρε. Καλά, νόμιζα, ρε φίλε, μήπως υπάρχει Κασιανή, καλημέρα. Κάτι σε μουσικό, για το λέω. Ναι, όχι, όχι, όχι. Κασιανή, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Αποστόλη. Ναι, καλημέρα σε όρους, λέει, για πάω Κατρόμητος, να είστε καλά, παιδιά. Οκ.
Έχουμε κάποια παραλυπόμενα από το. Από την αγωνιστική που θα σχολιάσουν για τα παιδιά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, εννοείται. Λοιπόν, ο 833 λέει: εδώ οι Αριανοί βάλαν 4 αστεράκια στην ποδοσφαιρική φανέλα. 3 κίτρινα και 1 μαύρο για τα 3 πρωταθλήματα και το 1 κύπελο. Το σωστό, παιδιά, είναι όταν παίρνει 10 πρωταθλήματα, βάζει ένα αστέρι. Τώρα, εμείς αυτό που έχουμε παραποιήσει στην Ελλάδα είναι ό,τι να είναι. Καλά, εδώ πέρα κάνουμε και το κόκκινο. Τότε ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει ρε φίλε και στις κάλτσες. Το κρόκ με σχέση αλλάξαμε το παιδί, αυτό δεν αλλάξουμε, αν είναι δυνατόν. Ο Άλεξ Σίλβερ, να μην το διαβάσω, είπες. Διαβάσω το. Α, το διαβάζω, sorry, εντάξει, okay. Χρήσανθε, κάτι ανέφερες για 3 μπλε αστέρια στη φανέλα. Το μόνο που μπορεί η ομάδα σου, αλλά και η δικιά μου, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, να βάλει στη φανέλα μπλε είναι και είναι ανάμεσα από τα πόδια του Μπαρμπαστρούμφ. Γιατί με κοίτας, Μπαρμπαστρούμ. Στα μπλε, ρε παιδί μου, στα στρουφάκια, στα μπλε. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί με μπλε. Ένα αστέρι ίσω 10 πρωταθλήματα και αυτό το λάθος το κάνουμε στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Δίκιο έχει. Συγγνώμη, Χρήστο, δεν κατάλαβε. Δεν παιδιά, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Τα τρία που λέει, ρε παιδί μου, τα τρία. Ανάμεσα στα πόδια. Τι εννοεί. Επίσης, μπλε ήταν σε ένα μάτς του Μπάμπι του Τενέ. Μην διώξετε ποτέ τον Μπάμπι τον Τενέ. Όχι, νομίζω ότι φωνάζουν το σύνθημα Ηρακλειδής. Ναι, ποιο, ναι. Με τα καθισματάκια. Βούρτζες, μπλε. Ναι. Στον άντιο του Τενέ. Το πιο εμετικό και λεϊνό σύνθημα το φωνάξαμε εμείς για τον Παραβούλια. Να το κλείσει. Περίμενε, αγόρι μου. Περίμενε. Να το κλείσει αυτό. Είναι πολύ ωραίο αυτό που το σκέφτονται. Βούρτζες, μπλε. Στον τέτοιο του Τενέ. Και κάνει ο Άρης 2-1. 1-2. Πρέπει να το ξανατοπίσουμε. Ναι. Και φωνάζουν οι Αριανοί. Τώρα είναι μπλε η βούρτσα του Τενέ. Μπράβο. Καλό. Καλό. Λοιπόν, παιδιά. Τι ήθελες να πεις. Να πω κάτι. Όχι, δεν το πω στο διάλειμμα, δεν μπορώ. Ό,τι πιο ελληνικό έχει ακουστεί σε ελληνικό γήπεδο, να ξέρεις. Μου το έχει το φωνάξαμε. Εμείς στο ΠΑΟΚ άρεσε 1-1 για τον Παναγούλια. Ακουγόταν ότι θα έρθει στο ΠΑΟΚ εκεί 89-90 κάπου εκεί. Με την κεφαλιά του Δημητριάδη προηγείται ο Άρης. Ο Δημητριάδης μας είχε βάλει κεφαλιά Χαριλάου 1-0 το 90. Όχι. Και στην Τούμπα είμαι μέσα. Ξέρεις ποια χρονιά, 88-89-1-1. Πάω στην 4 1-1. Είμαι. Πάω Κάρι 1-1. Μετά το μπάτς με την Νάπολη παίζουμε τον Άρη. Που κάνετε το γήπεδο ρημαδιό. Εσύ. Ωρε, πού ρε. ΠΑΟΚ, Άρης 1-1. Ναι. Το κάνετε εσύ και στην Τε βαράτε σύρματα, κατεβαίνουν προβολείς, φώτα ήχη. Κατεβαίνουν προβολείς. Όχι προβολείς, πες το PA, τα μεγάφωνα. Δεν θυμάμαι τώρα. Και είμαι με τον Άγγλο, είναι μέσα ο Άγγλος, ο Dave, ναι. Ο φίλος χορεμένου του Γιάννη του Μακρύ, Dave. Από τους πιο άρρωστους Αριανούς, που έχει κάνει τον Dave, φόλ Αριανό. Α. Και βρισκόμαστε στη γειτονιά μετά το μάτς. Και μου λέει, συγγνώμη, είναι βλάκες αυτοί. Καταστρέφουν το σπίτι του. Καλά, τότε παλιά την γινόταν. Ναι, καλά. Αυτό είναι ελληνικό γενικά του ΠΑΟ και του Ηρακλή. Όλοι το κάνανε, δεν σχολιάζω. Το παιδί απλά. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, παιδιά, ρωτάω και τους δυο σας. Και Παναγιώτη και Τσαλτίδη. Ο Τσαλτίδης, λογικά, ήταν στο γήπεδο, δεν μπορεί να απαντήσει. Ποιο είναι το πιο τέλειο, πεντακάθαρο, ελληνικό το σπίτι σου. Τουτουτ, το σπίτι σου. Τουτουτ. Του Σιμόε. Το είδες μετά, ε! Κανονικά, ναι. Το είδες, Παναγιώτη. Το είδα εκείνη την ώρα. Μπράβο, ρε Σιμόε! Γιατί έχουμε τέτοιο για replay. Α, τόσο προς τα κάτω. Ωραία, ωραία. Έχει monitor. Και γυρίζω, έχει μια μεγάλη οθόνη. Τη μεγάλη οθόνη, μπράβο, ναι. Και είναι τόσο ξεκάθαρο όπως το λέει. Χρήστο, το είδες! Νόμιζα ότι το είπε σε μένα ο και. Ο Σιμόε, βέβαια, κάνει πεναλντάρα στην επόμενη φάση από το χέρι. Καλά, το έβαλε μόνο το All About Aris. 4 πέραντι, θα σα το δείξω κιόλα. Όχι, όχι, θα σα το δείξω και θα μου πει εσύ τώρα live. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν το δει, ναι. Πιο καλά, πιο ελληνικά από σένα το είπε. Βαθιά υπόκλειστη στον Αντρέ Σιμόε. Το Πορτογάλο αμυντικό χάφτη ΣΑΕΚ. Ρε εσύ Σιμόε. Τι μαθαίνουνε. Έλα μάθε μου ελληνικά. Δεν κάνω πλάκα. Το είπε και το άκουσα και το είδα. Για κοίτα λίγο, Μάρια. Για να το λιγάκι, παλικάρι. Εδώ κοίτα. Αυτό δεν είναι απέναντι, Μάρια. Θα το ξαναδείς. Η μπάλα έχει πάει στην Αλκμίνης. Περίμενε, η ρε. Η φάση φίλε. Γίνεται στο. Η μπάλα περνάει πάνω από το χαρί. Μάρια, κοίτα λίγο. Κοίτα λίγο. Είναι μπροστά του ακριβώς, ναι, η μπάλα. Ναι. Λοιπόν, τι γίνει. Έχει γίνει μόδα τελευταία 2 χρόνια αυτά να ψιλοδίνονται ακόμη και στην Αγγλία. Εσύ το καπακώνει. Ναι, έχεις δίκιο. Απλά ξεστή. Δες. Ναι. Είναι ακριβώς στο σημείο η μπάλα. Ωραία. Αν το δώσει δεν θα ουρλιάξω. Αλλά δεν θέλω να δίνω τα. Φίλε, δεν είναι πέναλτι αυτό. Μόνο αν είναι σούπερ κραυγαλαίο. Παναγιώτη, θέλω, δεν είναι πέναλτι αυτό. Θέλω πιο κοντινό.
Θέλω πιο κοντινό. Είναι, απλά, είναι λίγο μακριά από την μπάλα, ρε Χρυσανθέ. Η μπάλα είναι ακριβώς πάνω από το κεφάλι του. Περνάει όμως. Ακριβώς πάνω από το κεφάλι του. Να την μπάλα. Δεν περιμένει να την μπάλα. Να το εδώ. Όταν πέφτει δεν έχει φτάσει η μπάλα εκεί όμως. Εντάξει. Όταν πέφτει το παπακόνι πώς. Απλά ξέρετε, ωραία, αν το δώσει αυτό. Έπρεπε αυτό το σουκού να δοθούνε 35-5. Ναι, δίνει πάρα πολλά. Θα πει. Στο Ηρακλή. Φίλε, τον καπακώνει και πέφτει και από πάνω του. Δεν τον σμπρώχνει απλά. Έχει. Εντάξει. 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 Εσύ πες ότι ανάποδα δεν το δίνε. Εκεί θα σε καταλάβει. Και στην προηγούμενη φάση, η προηγούμενη φάση από το κόρνερ είναι το χέρι. Ή αν τα πάω κάτι στην Τούμπα. Πες το κι αυτό. Να σου το γίνει κομπή ωραία. Πες το. Πάω κάρι στην Τούμπα. Ω, θα το είχε δώσει αυτό ειλικρινά. Πάω κάρι σε αυτό υπέρ του πάγου το είχε δώσει. Δεν υπάρχει αυτό το πέναλτι, φίλε, που δεν δίνει. Και είναι αμέσως μετά από πέναλτι που δεν έδωσε πάλι. Δηλαδή, κοίταξε, δεν θα πάρετε πέναλτι. Με το χέρι στην καρδιά. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, λύγει το μάτς 0-0. Μάλιστα. Βγαίνει απόφαση για τον Όφη ότι πέφτει κατηγορία και ότι δίνονται οι βαθμοί στον Όφη. Και γίνεται ΠΑΟΚ Ατρόμητος την Κυριακή. Δίνονται οι βαθμοί στον Όφη. Δίνονται οι βαθμοί στον Ολυμπιακό. Το μάτς που είχε χάσει την Κρήτη. Πες ότι υπήρχε τρόπος, παιδί, να τους πάρει τους βαθμούς. Και γκελάρω με τον Ατρόμητο. Η καρδούλα πώς θα πήγε την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Όπως πάει κάθε φορά σε μάτς. Όχι, δεν είναι έτσι. Άρα να είσαι ο Ολυμπιακός 7-10 βαθμούς στον ΠΑΟΚ. Μπερδεύεσαι λίγο. Μπερδεύεις το DNA σου με το DNA μου. Χρυσανθέ. Εγώ ποτέ και σε κανέναν δεν έχω κάτι να χάσω. Ποτέ. Εσείς τα κάνετε αυτά. Καλά, εντάξει, έτσι λες εσύ. Πήγαν οι μένα οι παίκτες μου και λέγανε στους παίκτες τους καθίστε και χάστε, βρίζαν το Μίετσελ. Έτσι λες εσύ. Όχι, λέω, έτσι λέει η αλήθεια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Έτσι λέει η ιστορία. Τέλος πάντων, καρδούλος τι θα έλεγε. Ό,τι έκανα, φίλε, όταν κέρδισα την ΑΕΚ και μετά από 5 αγωνιστικές πριν στο πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν μας πείθεις. Είναι 7 αγωνιστικές πριν. Ναι. Έπαιζε 5 αγωνιστικές πριν Άρης ΑΕΚ. Ναι. Κερδίζω την ΑΕΚ. 6. Ναι. Ακριβώς το παρόμοιο. Ναι. Την κερδίζω. Ναι. Παίρνει το πρωτάθλημα! Άλλο τι κάνει ποδοσφαιριστή. Εσύ η καρδούλα σου τι θα έλεγε, ρε φίλε. Παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Άρη, φίλε, εμένα με νοιάζει να κερδίζει ο Άρης. Α. Εγώ θέλω να βγω τρίτος. Έτσι λες. Θέλω να βγω τρίτος. Και να πάρει ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Εμένα δεν ρωτάς. Σε ρωτάω, ναι. Με νοιάζει ο Άρης. Εντάξει, okay. Πρώτα ακούγες. Με νοιάζει ο Άρης. Ακούγεσαι. Ακούγεσαι. Αν μπορούν να συνδυαστούν τα δύο. Mm. Ναι, ρε φίλε, τα συνδυάσω. Oh, τι να συνδυάσω. Αν μπορώ να βγω τρίτος. Ναι. Δηλαδή να μου και να πάρω πρωτάθλημα. Θα πάρω τα επόμενα 6. Και θα βγω τρίτος. Ναι, θα το έκανα. Εντάξει, καλά. Αλλά με νοιάζει πρώτη στα ο Άρης. Αυτό με νοιάζει εμένα. Με ενδιαφέρει να πηγαίνει καλά ο Άρης. Γιατί αν πηγαίνει καλά ο Άρης, πέρα από οπαδικά, πάω καλά κι εγώ. Ψυχολογικά. Και ψυχολογικά και επαγγελματικά. Και επαγγελματικά, μπράβο. Ωραία. Άρης. Ναι. Λοιπόν. Εφεύγει ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή. Έχει ολόκληρο σενάριο. Τι. Και έριξε τον Όφη. Ναι. Του γύρισε του βαθμού πίσω. Έκανε ολόκληρο τέτοιο, ρε φίλε. Ο Όφη τιμωρήθηκε για πέρσι, όχι για φέτος. Ναι, πες ότι υπήρχε τρόπος, ρε φίλε. Καλά, υπάρχει τρόπος. Άλλη μια φορά να βγει ο Λουτσέσκου. Ναι. Ένα βαθμό, να βρήσει. Ένα βαθμό χάνω. Να σου πω κάτι, αν μου Λουτσέσκου. Τι τρεις. Ένα βαθμό χάνω. Αν ξαναβγεί ο Λουτσέσκου και μιλήσει άσχημα. Ναι. Στην ένα βαθμό. Φορά ναι. Είναι τρεις βαθμοί. Τρεις βαθμοί είναι. Ναι. Είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Okay. Απλά δεν θα τιμωρηθείς. Κάτσε αυτή τη στιγμή. Δύο είναι. Τώρα τιμωρήθηκε. Όχι, δεν τιμωρήθηκε. Κλήθηκε σε απολογία. Ναι. Τώρα, αν υπάρξει τρίτη. Αν υπάρξει τρίτη. Αφαίρεση βαθμών. Λέει ο κανονισμός. Πόσους. Τρεις. Ναι. Τι θες. Αυτή τη στιγμή είναι 7. Έτσι. Άστο, γιατί για ποιο πράγμα τον κάλεσαν, γιατί ακριβώς που είπε. Τι είπε ο άνθρωπος. Με τον Πανιόνιο μετά τις δηλώσεις του που είπε ότι ο διαιτητής ήρθε να μας. Και για τον Πανιόνιο το είπε. Και για τον Πανιόνιο. Και τον Πανιόνιο. Εντάξει. Εμείς είχαμε τον να παίξουμε ποδόσφαιρο, ο Πανιόνιος ήταν μαζί. Όλους. Το είπε. Ο διαιτητής νομίζω για τον διαιτητή δεν το είπε. Είπε αυτή, πληθυντικός δηλαδή αυτή ο μικρογιώτα. Ήρθε ο Πανιόνιος. Έτσι φαντάζομαι, φίλε, δηλώσει το ξέρω. Παιδιά, ο Πανιόνιος είναι τσίρκο. Εμείς είχαμε το μυαλό μας στο να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ο Πανιόνιος ήρθε για να μας γαργαλίσει. Αυτό. Λοιπόν. Μεντράνο. 370 μεγάλο μήνυμα, το διαβάζω και ο Κιώσης πετάει η μουσική. Και να σου πω, πρωτάθλημα χωρίς ήττα δεν είναι πρωτάθλημα. Και τι είναι ρε τρελέ, πρωτάθλημα μου. Φίλε, και με παρατσούκλι Αϊόμι 4 είσαι αδερφός. Αϊόμι 4 είσαι αδερφός. 141 λέει, Μάριο, εδώ αρχαίος ακροατής σου, Σέντε Μέντες. Το είχαμε βάλει quiz αυτό, Έλληνας ποδοσφαιριστής που διαβάζεται το ίδιο ανάποδα, Σέντε Μέντες, στην Καλαμάτα, θυμάσαι, ωραίος ο Σέντε Μέντες. Μετά που πήγε, κάπου στη Μεσσηνή, αλλά έψε. Σέντε Μέντες, ναι. Ο Σέντε Μέντες. Είναι κλασικό quiz αυτό, τρίβια ελληνικό ποδόσφαιρο. Έλληνας ποδοσφαιριστής που διαβάζεται το ίδιο και ανάποδα, Σέντε Μέντες, απίστευτο.
Οι Prodigy κάνουν έρωτα την ζωή μου μέχρι και σήμερα. Βάλε Black Smoke με την μαμά εισαγωγή. Να σε καλά. Θα ακουστεί αργότερα. Εδώ το σκάνδαλο θα μας πεις. Λοιπόν. Το ξέχασες. Λοιπόν, παιδιά, θέμα το σουρτίζω. Τέσσερις μέρες απλά ήταν τώρα αγωνιστή. Πάλι, αν δεν ήμουν εγώ, θα το ξεχνούσα. Άντε, παιδό να πάω. Εδώ πέρα, για πάγο ότι είναι. Για πάγο ότι είναι φωτοτυπίες, βγάζει τα πάντα. Από σήμερα το έφερα. Λοιπόν, άντε να ξεχθούμε λίγο. Το είχαμε πει από εδώ και θα το κυνηγήσουμε, αν μπορέσουμε, να δώσουμε και προσκλήσεις για το τεράστιο live των Νορβηγών Μαντρουγκάντα. Που είναι στις 5 Απριλίου. Άλλαξε μέρος, με το live αυτό τι έγινε. Θα είναι και ο βοηθός. Τρίτη φορά αλλάζει μέρος. Τρίτο. Έχει γίνει απίστευτο sold out. Ήταν στην αρχή να γίνει στο principal. Έγινε sold out μέσα σε δύο μέρες. Δεν ξαναγίνει αυτό. Αλλάζει και πηγαίνει στο περίπτερο 5 της ΔΕΘ. Γίνεται ρημαδιό. Πραγματικά. Απίστευτη προπόλη. Γίνεται χαγαμός με το live αυτό. Και αλλάζει για τρίτη φορά μέρος. Για πες μας που πάει. Στην έκθεση υπάρχουν υπέροχοι και τεράστιοι χώροι που πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνει το live εκεί. Στην έκθεση γίνονται, θυμίζω, έχουν γίνει άπειρα live και γίνονται και μεγάλες εκδηλώσεις. Καταρχήν όταν είναι η ΔΕΘ. Και πού πάει το live. Παλατάκι. Στην τρίτη αλλαγή του. Πάει στο παλατάκι του ΠΑΟ. Και μου λέει άτομο με πρόσβαση και στη διοίκηση της ΔΕΘ ότι η αλλαγή αυτή Κονόμα. Είναι σκανδαλώδης. Γιατί υπάρχουν τεράστιοι χώροι. Έτσι. Για να υπάρχει υπέροχος ήχος στο παλατάκι, κατά γενική ομολογία, τα live δεν έχουν καλό ήχο. Δεν έχει καλή ακουστική. Έχει μόνο για να ακούγονται υβριστικά συνθήματα. Μαντρουμπάουκ. Έτσι. Και όμως η Μαντρουγκάντα θα παίξουν στο παλατάκι του ΠΑΟ. Μαντρουμπάουκ. Πώς το είπες? Μαντρουμπάουκ. Άλλη μια φορά. Μαντρουμπάουκ. Να τους έχετε και να τους χαίρεστε. Ξέρεις γιατί? Αν θέλει, σχολιάζει ο κύριος Τσαλτίδης. Είναι δύο εκεί οι λόγοι. Για πες μας τον πρώτο. Ακούω. Να μάθουμε όλοι. Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πάρεις λεφτά. Φραγκάκια. Φραγκάκια όπως πάντα και τα λοιπά. Έτσι, και θα πάρεις πολλά λεφτά με στην αυλή αυτή. Κρατικό γήπεδο έχει χρήση και νομή. Ενώ ο Άρης έχει μόνο χρήση. Και λέτε ότι πήραμε το πάλι, πρόσεξε. Ο ένας έχει χρήση και νομή. Δηλαδή το διαθέτει για συναυλία και παίρνει ποσοστά. Ο άλλος διατίθεται για συναυλία και χάνει και την προπόνησή του. Δεν είναι τίποτα. Κατά τα άλλα, έχουμε και άρα, αν γίνονται στο παλέ, παλέ που είπαν κάποιοι. Δεν θα γίνονται στο παλέ. Δεν θα έπαιρνε ο Άρης. Όχι, το κράτος θα έπαιρνε. Αν δοθεί στον Άρη, αλλά με χρήση και νομή, τότε θα αρχίσει να παίρνει. Φέρτε τη Μαρινέλα. Ο βασικός όμως λόγος είναι άλλος. Βασικόπουλος, 18 Μαρτίου. Ο βασικός λόγος του Άρη είναι άλλος. Πες τον ακούσει. Από πού είναι η Μαντρουγκάντα? Νορβηγή. Νορβηγή. Ορίστε, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει αυτό, Νορβηγία? Η σφαγή του Άρη. Α, με τον Νορβηγό. Εξηλαιώνεται. Ποια? Ναι. Η σφαγή στην Τουμπάρα. Σωστό. Εξηλαιώνεται με αυτούς τους Νορβηγούς. Ο επόπτης. Ναι. Ο από εκεί. Ο Μαντρουγκάντεν. Ο Βίτα. Ο διαιτητής που δεν έδωσε το Mars πέναλτι στον Τικινή. Ο Μαντρουγκάντεν. Στη φάση του Lane of Sight που είναι Mars πέναλτι στον Τικινή. Ο άλλος ο Όσβαλ με το γυάλινο το μάτι. Ο βοηθός που δεν έδωσε. Φαν τον Μαντρουγκάντεν. Πληροφορίες μου αναφέρουν. Ότι σωστός. Ο βοηθός, ο από εκεί, σωστός, έπαιζε και από κάτω είχε φανέλα Μαντρουγκάντα. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Όχι, και... για, πέρα την πλάκα, δεν αστείο, Ένα δεκαρικάκι θα το πάρει πάω χαρά. Το live ήταν να γίνει και τρίτη αλλαγή στην έκθεση σε πιο μεγάλο χώρο που έχει και φανταστικό ήχο. Ένα δεκάρικο θα το πάρει πάω. Ο πάω. Ναι. Τι λες, τρελά λεφτά θα πάρει. Πόσα θα πάρει δηλαδή. Όσα από 15 αγώνες μπάσκετ. Μετά κάνεις μεταγραφές. Ω, μια χαρά. Του χρόνου πρωτάθλημα, φίλε. Διαλύει το Ολυμπιακό. Πήγαινε χτύπα πριν τέτοι. Καλή μαγιά. Πήγαινε χτύπα πρίντεζι τώρα η Βάλ. Τρέλανε τους, φίλε. Το παλικάρι από τη Σύρο. Ναι. Παιδιά, τελευταίο δεκάλεπτο κάτσαν λίγο οι συμμετοχή για τα εισιτήρια, έτσι. 5 εισιτήρια. Πάω Κατρόμητος. Ματσάρα την Κυριακή, στάδιο Τούμπας, 5 και 4. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, Opticon Express. Πώς εμφανίστηκε στο Παλέντε Σπορ την πρώτη φορά που θα είναι η πρότιτζι ο Κιθ Φλιν. Μου κάνει εντύπωση που δεν είναι η. Και αν δεν το ξέρει αυτό, ποια ελληνική μπάντα βοηθάμε. Θεσσαλονικιώτικη μπάντα θεωρείται η ελληνική απάντηση στους Βρετανούς Prodigy. Θεσσαλονικιώτικη μπάντα, μπαντάρα. Τιμή μας και καμάρι μας. Τεράστια μπάντα, θεσσαλονικιώτικη. Ξέρω
ότι τουλάχιστον δύο μέλη μας ακούνε πολλά πρωινά. Τους καλημερίζουμε με αγάπη και σεβασμό. Good morning. Μαζί μας έχουμε την Dialog. Είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις άπτεστα γερμανικά. Τι προσφέρει η Dialog? Τουλάχιστον 1100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, συναυλία μαντουγκάντα, όχι συγγνώμη, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πλερουά. Περισσότερο στο dialog.gr. Ωραία, πάμε στο, πρώτο, στο δεύτερο break μας. Άμα τη επιστροφή μας, γραμμές ανοιχτές. Και τι φωνή έχεις για τα δύο απόψινά παιχνίδια του Champions League? Έχουμε τη revanche Real Madrid's Ajax. Πρώτο μάτς 1-2, έτσι. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ έχει σήμερα, ρε φίλε. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. 7,5 ώρα. Και το άλλο ποιο είναι, είπαμε, ρε Χριστό. Ντόρτμουντ, Ντόρτμουντ, Τότεναμ. Μπορούσια Ντόρτμουντ, Τότεναμ. Φοβάμαι θα γίνει μακελιόκι, Μάρι, δεν ξέρω. Πρώτο μάτς 3-0. Φοβάμαι θα γίνει μακελιόκι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Επειδή είναι Βρετανοί και ειδικά είναι η Τότεναμ. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Τι φωνή έχεις και τι κόσμο φαντάζεσαι απόψε στο παλατάκι, στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ για το Champions League? Θα έχει το περίπου πιστεύω τον κόσμο που είχε ο Άρης με την Κίνη. Λίγο πες τον αυτό, εγώ δεν λέω δυνατά, ρε, την περίπου τον κόσμο που θα έχει ο Άρης με την Κίνη, που είχε ο Άρης με την Κίνη. Δηλαδή ο Άρης είχε γύρω στους 4.000. Επιστεύω τους μισούς τουλάχιστον τους έχετε σήμερα. Σε παραδέχομαι. Κλείστε τη μουσική, Χρήστο. Λοιπόν, αν ακούει και είναι παλικάρι ο Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ, που ήρθε από τη Σοβιετική Ένωση, να βγει στον αέρα. Γιατί? Είσαι εμάς θα βγαίνεις ή στον Γιώργο Γεωργίου. Και δεν θα μιλάς εκεί πέρα σαν κότα. Στο Γεωργίου και καλά ο Τζέντλεμαν και αυτά και στον Ασλαμά μαγγιλίκια. Καλά του βάζεις χέρι. Γιατί χθες βγαίνει στον Γιώργο το Γεωργίου και Γιώργο μου, ναι, που είσαι εσύ πρόεδρος, μακάρι ο Απόλλων Σμύρνης του χρόνου την επόμενη χρονιά να ανέβει. Άρα να μην ανέβει ο Ηρακλής, Κώστα μου. Μπράβο. Έτσι. Που ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι υπέροχος και χειροκρότησε το Γιάννενο. Και σου λέει ο Γεωργίου, το Γιάννενο, ρε. Από πού είσαι, ρε Κώστα? Από το Φοντενεμπλό? Με πιάνο και ξυφασκία? Κάτσε, μη σου δεις κάνει καμιά χειραψία. Είναι τα Γιάννηνα. Είναι ο Πας Γιάννηνα. Έτσι, και τον χειροκροτήσαμε. Παρά το ότι μας νίκησε 0-1, ενώ κάναμε 30 ευκαιρίες. 30 δεν έκανες με τα Γιάννηνα και το 0-1. Με τον κόλ του Τζιμόπουλου. 20 κόρνερ είχα εκεί πέρα. Άγιο με τον Απόλλωνα, το συγγνώμη. Μην μπερδεύεσαι. Με τα Γιάννηνα, έχει κάνει 4-5 κλασικές. Που είναι οι κλασικές της Τούμπας. Σωστά ανέφερε στο 0-0 με τον Απόλλωνα, που όντως έχει 80 κλασικές. Και παίζει ΠΑΟΚ Τζόρβας. Σωστό. Με 10 παίκτες είχαμε μείνει εκεί. Και σε προστατεύει ο διαιτητής που σφυρίζει τη λήξη όταν ο Τσιλιγκύρης φεύγει μόνος του με αντίπαλο τον εξερχόμενο Παναγιώτη Γλύκο και έχει πέσει όλη Τούμπα λιπόθυμη. Άσε ρε Ασλάμα. Γιατί γράφει 0-1 και σφυρίζει τη λήξη μόλις φεύγει ο Τσιλιγκύρης. Βγες, Κώστα, είσαι μας θα βγαίνεις. Ή στον Γιώργο το Γεωργίου. Που γουστάρει να βγαίνει το πάω. Και αν βγαίνεις φορτωμένος σε εμένα, ναι, βγες φορτωμένος και στην Αθήνα. Μα εσύ τον προκαλείς. Στον Γιώργο το Γεωργίου. Που είσαι ένα ολογλί και σε ψε. Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Σ' ακούω, φίλε. Αυτό είναι βρετανικό τσιφτετέλι. Από την καρδιά του Έσεξ, κανονικά. Ρε εσείς, καλά κανείς. Ρώτησα τι λένε για το Έσεξ. Υπάρχει μία ρίση, ένα ρητό στην Αγγλία. Τι λένε για το Έσεξ. Είναι πασίγνωστο. Πασίγνω για το Essex. Από ώρες, ώρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε τρόικα, ενωμένοι, δυνατοί, ισχυροί. Η εκπομπή η οποία κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12 ζωγραφίζει και τσακίζει στα FM όχι μόνο της πόλης, αλλά του πλανήτη ολάκερου. Τρέχουν δύο διαγωνισμοί, 5 εισιτήρια για τη ματσάρα ΠΑΟΚ Ατρόμητος, Κυριακή 5 και 4 στάδιο Τούμπας και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Αρκεί να απαντήσεις ποια ελληνική μπάντα, θεσσαλονικιώτικη, θεωρείται. Θεωρούνται οι Έλληνες πρότιτζοι. Αν το ξέρεις αυτό, πώς εμφανίστηκε την πρώτη φορά στο Παλέτο Σπορ όταν ήταν η πρότιτζοι ο Keith Flint, ο οποίος έφυγε ψε, αλλά θα είναι φυσικά για πάντα κοντά μας. Η μουσική του, το πνεύμα του, η αλητεία του, όλα αυτά τα οποία μας άφησε. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή την απάντηση και γυαλιά αποστολή στο 54-526. 54-526. Γραμμές ανοιχτές. Είπες το quiz. Το είπα, το είπα δύο φορές, ναι. 2310-287-888. 2310-287-888. Ο Άλεξ Σίλβερ, μάλλον οργισμένος, νέο μήνυμά του, λέει: για να μην ακούγονται βλακίες για τον ήχο στο παλατάκι. Όταν έρχονται σοβαρές μπάντες, σιγά ρε, ο Άλεξ Σίλβερ.
Δηλαδή, φίλε, δεν παίζονται. Πες μου ότι φταίει, δεν παίζονται. Εσύ φίλε, τι να κάνουμε. Εμείς κρίνουμε από το άδειο γήπεδο. Άντε, τι να κάνουμε. Ακούμε ότι έχουμε την ακουστικότητα από το άδειο γήπεδο. Για να μην ακούγονται βλακίες για τον Νίκο στο Παλατάκι. Όταν έρχονται σοβαρές μπάντες που είναι παγκόσμιας κλάσης και όχι made in Greece, βλέπε Μαντρουγκάντα, James, Shim, είσαι καλά. Πας καλά. Δηλαδή οι Shim παίζανε με άσχημο. Αλλού παίζουν με άσχημο ήχο, εντάξει, το πιάνω τη να πει, που εκτός Ελλάδας δεν γεμίζουν ούτε pub, ο ήχος είναι φανταστικός όπου και να κάθεστε. Τώρα, αυτές οι μπάντες συμπαυτικές. Δεν λέω, αλλά δεν είναι για τέτοιους χώρους. Το αντίθετο μπορεί να γίνει. Βλέπε Children of Bodom και Arch Enemy, που για τα κυβικά τους παίξανε σε μικρό χώρο. Principal στον Μήλο. Αλλά είχαν η χάρα. Τώρα, για σένα μουσίτσα, πρώην χοντρέ, στο χειρότερό μου παιχνίδι και καλύτερο δικό σου, πήρες χι με goal of sight και σχεδόν βγήκες στο λευκό πύργο. Τόσο πολύ έχω μεγαλώσει. Τόσο πολύ. Το διάβασα. Μπράβο, Μάριε. Πρώτον, το χειρότερό σου παιχνίδι ήταν γιατί εγώ σε ανάγκασα να παίξεις έτσι. Και στο κύπελο χειρότερο ήταν πάλι. Και στο κύπελο, ρε φίλε, διάβολο μάστα, ρε φίλε. Πώς δεν βάλω την κάρτα. Έχεις 60 εκατομμύρια budget, την ΕΠΟ, τη ΜΕΠΟ, τη ΣΕΠΟ, την ΕΠΣ, τα πάντα όλα. Αλλά τον Άρη που θα του έριχνες 4 και 5, γιατί αυτά δεν τα λέγατε και πριν. 4 και 5 δεν ήταν. Περπάτησα 2 χιλιόμετρα και σε κέρδισε τον πρώτο γύρο. Και σε έκανε γιογιό. Εκεί που έκαιγε η μπάλα, το καλύτερο παιχνίδι του Άρη δεν ήταν. Ποιο ήταν. Ο Άρης έκανε μέτριο παιχνίδι στην Τούμπα. Ένα πολύ καλό παιχνίδι έκανε με την ΑΕΚ. Ναι. Ο Άρης. Έτσι. Ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο έκανε στην Τρίπολη. Ναι. Ο Άρης. Mm. Δεν ήταν το καλύτερο μου παιχνίδι, φίλε. Από τα καλύτερά σου όμως. Ήταν καλό μεσοαμυντικά. Με ατρόμητο στο Περιστέρι. Γιατί εδώ λέγατε 5-10 ευκαιρίες ότι χάσατε. Μεσοαμυντικά. Μεσοαμυντικά έγινε. Μεσοαμυντικά. Μεσοεπιθετικά δεν έβγαλα τις αρετές μου. Εσύ μαζεύεσαι σιγά-σιγά. Όχι, δεν μ' άφηνε ο διαιτητής. Α, ναι. Σάφησε το 85 μια χαρά, μην τελεγωριέσαι. Πέναλτι έπρεπε να δώσει. Πάμε γραμμές. Καθαρό πέναλτι στην κοινή. Α, δεν χαμένε τώρα που δεν και πέναλτι. Ωραία. Μπράβο Νίκο, απαντά σωστά. Αυτή είναι η θεσσαλονικιώτικη μπάντα. Έχουμε μέχρι στιγμής τρεις σωστές απαντήσεις. Και οι τρεις έχουν να κάνουν με την θεσσαλονικιώτικη μπάντα που θεωρούνται οι Έλληνες Trilogy. Πάμε στη γραμμή, περιμένει. Καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Καλημέρα. Oh. Καλημέρα. Σκίστον. Όνομα και ομάδα. Ποιος... Έχεις 5 λεπτά. Έχεις 5 λεπτά να τον σκίσεις. Ποιος είναι, ρε Κώστα. Θα καταλάβεις τώρα. Ναι, ποιος είναι, καλημέρα. Κώστας, λοιπόν. Ο παδός του ΠΑΟΚ αγαπημένος. Σε λατρεύω. Εγώ ξέρεις, τη λεφτά στη ζωή μου βγάζω με τα χέρια μου, μηχανικός αυτοκινήτων. Και με το μυαλό σου. Και με το μυαλό σου να είσαι γερός. Δεν είπα τίποτα, να είσαι γερός. Δεν έχω υπογράψει κανένα συμβόλαιο με κανέναν για πού θα μιλήσω, με ποιον θα μιλήσω. Ήρθα σε δημοκρατική χώρα από ένα καθεστώς κομμουνιστικό και μπορώ να μιλάω όπου θέλω, ρε φίλε. Ναι. Δεν με καταπιέζει κανένας. Ναι. Ο Γιώργος ο Γεωργίου, όσα χρόνια τον έχω ακούσει εγώ, δεν έβγαλε τη χολή που βγάζει για το σωματείο που αγαπάω. Ναι, γιατί κάνει δημόσιες σχέσεις. Εγώ που μίλησα μαζί του στο λιμανάκι στην Αίγινα, να σου πω τι μου είπε, θες. Εγώ ζω στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και δεν έχω σχέσεις με Αθήνα. Δεν το ξέρω, δεν τον βλέπω. Τι δημόσιες σχέσεις να κάνω, είσαι χαζός. Όχι εσύ. Αγόρι μου, για σένα είπα. Για σένα είπα. Λέω Γεωργίου, όταν μιλάει. Εγώ μίλησα μαζί του περίπου 3 λεπτά στην Αίγινα πριν καμιά δεκαριά χρόνια. Στο λιμάνι της Αίγινας, λίγο πριν φύγω. Και μιλήσαμε. Αν πω αυτά που μου είπε στον αέρα, τότε άστο. Εντάξει, ρε φίλε. Ναι. Εγώ σου λέω τι λέγαμε αλλά στον αέρα. Σε, λέει σε μένα βγαίνει η μαγιά. Σε ακούω χθες και βγαίνει. Ναι, Γιώργο μου, αυτά ναι, όχι. Εμείς, ο κόσμος όχι, Γιώργο μου, λάθος κάνεις. Έχω πάντα το ίδιο ύφος. Μη λες χαζομάρες. Σάλτς, βάζω σαν περίεργο. Εγώ δεν κάνω αυτά τα αδελφίστικα, τα αγγλίστικα που λες. Κατάλαβες. Εγώ έχω γεννηθεί σε χώρα που φοράν παντελόνια οι άντρες τουλάχιστον. Όχι, και έχουν και όμορφες γυναίκες. Κατάλαβες. Είσαι αντρίλα εδώ μέσα. Μπράβο, δεν φορά. Ο μέσος Άγγλος έχει πάει ναι, με ναι, ξέρω, έχω δει το λαχανά της Ζάκυνθο. Μία γνώρισες και την παντρεύτηκες, να είναι καλά η γυναίκα. Φίλε, να σε πω κάτι. Κάτσε Κώστα, να το απαντήσω. Έχω πάει με Αγγλίδα χωρίς να ξέρω αγγλικά. Τι κάνει? Έχω πάει με Αγγλίδα στο λαχανά της Ζάκυνθο χωρίς να γνωρίζω αγγλικά. Κοίταξε, παραδέχομαι. Περίμενε λίγο. Πώς γνωρίθηκαν? Ούτε εμείς ξέρουμε. Ενώ πες εσύ ασλαμά, από Βρετανίδα τρώγες νερό στη μάπα. Πες τα αυτά, Μάρια τώρα. Από Ιρλανδί. Σε παραδέχομαι. Αν έχεις πάει με Αγγλίδα στο λαχανά, σε παραδέχομαι. Είσαι μάγκα. Για να σε πω και κάτι, ξέρεις τι μου έλεγε το κορίτσι. Εγώ πάει με Ελληνίδα στο Λαγκαδά. Κάτσε να ακούσω τι σου έλεγε. Ενώ δεν ξέρεις αγγλικά, τι σου έλεγε το κορίτσι. Για πες μου λίγο.
Θα τρελαθούμε τώρα. Για με προσκαλούσε στο Μπίρμιγχαμ. Μπίρμιγχαμ, πώς το λένε. Α, στο Μπίρμιγχαμ. Μπίρμιγχαμ. Εγώ ναι, έχω ψιλοκάνει φάση από τον Μπίρμιγχαμ. Λόρα Κούπερ. Πήγε αποστόλη τώρα. Κόρη μεγαλολογιστή. Λόρα Κούπερ από τον Μπίρμιγχαμ. Αν ακούει, τη στέλνω τα φιλιά μου. Να κλείσω να πω κάτι στο Χρύσανθο. Ναι. Πάνω στην ορμή του λόγου σου πριν για το παιχνίδι το Πάο Κάρι. Ναι. Είπες ότι μας κάνατε και εγώ λάθος κάτι. Όχι. Κώστα, μόλις βγήκε έξω, υπάρχει μάλλον είδηση για Άρη. Βγήκε έξω μόλις τώρα. Δεν κάνω λάθος. Μαρία, μεταξύ μας τώρα ποδοσφαιρικά, ποιο και ο κιό μας έκανε. Παίζουν κλεφτοπόλεμο ακόμα. Δεν έχουν σε παιχνίδι να βγουν μπροστά και να κρατάνε την πάρα. Ο Άρης. Ναι. Εντάξει, κλεφτοπόλεμο παίζει ακόμα. Και νέα ομάδα είναι και με ξανά νέο προπονητή. Και μια ζωή, ήθελα να σου ρωτήσω καιρό τώρα αυτό. Ναι. Επειδή τον ΠΑΟΚ συνήθως τον λιδωρείς. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μια ομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ένας παίχτης που γουστάρει στον ΠΑΟΚ. Κανένας. Να γουστάρω στον ΠΑΟΚ. Γιαννούλης. Ναι, ένας παίχτης. Γιαννούλης. Έλα τώρα. Ένα παίχτη βασικό σου λέω, ρε. Τέτοιος θέλει. Γιατί να πω με το ζόρι βασικό. Κρέσπο. Ο οποίος ξέρεις σε τι πράγμα έχει αδυναμία τεράστια. Και κοίταξε, και δεν είπα θέματα εγώ στον... Τον Γεωργίου λέγοντας ότι γουστάρω τον Απόλλωνα. Γουστάρω τον Απόλλωνα. Θέλω να πω μόνο κάτι. Κρατιέμαι εδώ και ένα μήνα, άντε το πω τώρα. Άντε, πες το μας για να... Αλλά είναι και πώς να το πω όμως. Τις εμφανίσεις που κάνει φέτος ο Κρέσπο. Το παιδί γερό να είναι. Αν τις έκανε με φανέλα Ολυμπιακού. Τι. Πες μου, τι θα είχε ακουστεί εδώ στην πόλη μας. Τεράστιος. Νταμάρι. Ότι είναι καλός παίχτης. Ότι είναι καλός. Πα, τεράστιος. Στην Άστον Βίλα δεν ήταν καλός όταν ήταν. Πώς έχει κάτι. Στην Άστον Βίλα πρέπει η Άστον Βίλα, αν ρωτήσει την Άστον Βίλα, θυμάσαι τον Κρέσπο, να σου πει η Άστον Βίλα, δεν σου πει. Γι' αυτό η Άστον Βίλα πάει κατά διάολου. Όσο έπαιξε ο Κάνιας στη Σουόνση. Τον οποίο να πω κάτι τρελό, νομίζω έπαιξε μία ή δύο φορές. Τον Κάνιας, σαν να τον έχω εικόνα με φανέλα Σουόνση. Οργίαζε. Ναι. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Εγώ είμαι, να κλείσω με το τελευταίο. Τι θα λέγατε. Τι θα λέγαμε. Γιατί δεν τι πίνει, κυροζίνες πίνει. Και πώς τρέχει και τον περνάνε τέτοιο. Είχα πει πέρσι για τα άλματα που έκανε ο Μαροκινός του Ολυμπιακού. Που, το τρελόκυρο το άλμα που είχε το στόπερ. Αμύτα. Ασλαμά, τον περάσανε αυτόν από ντόπι κοντρόλ. Τι παίρνει για να κάνει τα άλματα αυτά. Περάστε και εμάς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τώρα ο άλλος έχει κάνει 200 sprint φέτος stopper, τα οποία τα ζηλεύει και back. Και λίγα έκανε. Δεν λέει κανείς τίποτα. Και λίγα. Α. Μαρία. Ναι. Ναι, αγόρι μου, ναι Κώστα. Ναι, αδυναμία μου, ναι ψυχή. Μου. Γιατί δεν ανεβαίνει η Σέφιλ. Ποια από τις δύο. 0-0 ήταν χθες ημίχρονο. Πόσο λέει. Η Wednesday. Πόσο λέει. Παράδειγμα. 0-0 ήταν ημίχρονο. Ξέρω Παναγιώτη. Και εγώ εκεί Wednesday είμαι. Εγώ United είμαι. Και εγώ εκεί Wednesday. Αυτοί είχαν παίξει με τελικό κυπέλλου Αγγλίας στην 92-93. Το 93. Μαρία, πρέπει να νικήσουμε τη City, έτσι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια να την νικήσουμε, ρε. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Στο μάτσα αυτό θέλω. 0-2 στο 8 με 2 αυτογκολ. Πας καλά, ρε. Πας καλά. Πας καλά. Ρε, είσαι United. Πας καλά. Τι λέει, πας καλά. Αγόρι μου, δεν το παίρνουν φέτος. Αυτοί διαλύονται. Τέλος. Καλά, εντάξει. Τραγούδα θεατρίνο. Τραγούδα θεατρίνο. Για μας ο κόσμος είναι. Ωραία, Κώστα, να είσαι καλά. Στο καλό. Περιμένει κι άλλος φίλος. Καλημέρα. Άλλοι δύο περιμένουν να Χρήστο. Άλλο ένα. Πάμε, καλημέρα. Να τον ακούσουμε τον καλημέρα. Κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά, όνομα και ομάδα. Έλα. Ο Θοδωρής και με πάω οξύ. Θοδωρής, ομάδα σου πάω. Καλημέρα, Θοδωρή, παλικάρι, μου σε ακούμε. Λοιπόν, να μιλήσω έτσι έξω από τα δόντια. Ναι. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι φοράμε παντελόνια και πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουμε το όνομα. Αυτό με τα παντελόνια, ναι. Είπατε κάποτε, και το είπες εσύ νομίζω, Ασλαμάς, ο Μάριος, δεν είσαι. Εγώ είμαι ο Μάριος, δίπλα ο κύριος είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Λοιπόν, ότι ο Μαουρίσιο φεύγει. Μετά το μάτς νομίζω με τη Βασιλεία, είναι το τελευταίο του μάτς. Αυτό εγώ, φίλε, άστε, κλείνουμε το ραδιόφωνο, άστο. Ποτέ, ούτε γιατί? Ασχολούμαι καμίς. Αυτό, ναι. Αυτό. Ναι. Καταρχάς, με τη Βασιλεία τα μάτς πότε ήτανε. Όχι, θα πούμε κι άλλα, μισό λεπτάκι. Θα πούμε κι άλλα. Είχα άδεια, μπάνια έκανα. Και αποκλείται ασχολήθηκε με τέτοιο πράγμα. Δε. Και στορκίζομαι σε ό,τι θες να μην σώσει United, να πάρει ξανά τίτλο. Αυτό εδώ, αν το έχω πει εγώ, να μην ξαναπάρει ποτέ τίτλο United. Να πάμε σε κάτι άλλο τότε. Γύρισα από την άδεια εγώ μετά τα μάτς με τους Ρώσους μετά το δεύτερο μάτς. Α, ο Σπαρτάκ Μόσχος. Ναι. Το είδα σε... Ναι. Σου είπα. Με τι το είδα. Στο Γερολιμένα. Ναι. Με πατρινό Παοξή. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Λάθος έκανες, Θοδωρή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το επόμενο. Ούτε για αστείο. Δεν ότι ο Μαουρίτσιο. Έπεσε. Εσύ γύρισε. Ξαναπάρε το Θεό. Ξαναπάρε. Επειδή εγώ τα ξέρω πάρα πολύ καλά και θα δούμε τώρα άλλες ψέματα. Μήπως είπες εσύ. 13 Αυγούστου. Με τη Βασιλεία δεν παίξαμε. Πιο νωρίς παίξαμε. Με τη Βασιλεία παίξαν αυτοί οι αγόρι μου, είσαι τρελός. Εγώ πάντως το παιχνίδι της, του ΠΑΟΚ με την. Πες την με τους Ρώσους. Ναι. Το ματς στην Τούμπα. Ναι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Το,
Χαμήλωσε ρε φίλε. Εγώ το είδα στο γυρολιμένα, στη Μάνη. Το βλέπα με Nova Go στην παραλία. Στο πολύχρονο είμαι. Go, 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 κομπολόι. Δεν το παρέσει θέμα. Το είδαμε πατρινό, παοκτσί άρρωστο. Πατρινό. Παοκτσί, ναι. Και ο άλλο. Δαγκώθηκε. Και ο άλλο Πειραιώτη. Και τι έλεγε. Του ρώτησε και του δύο από πού είστε εσεί. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ο κολλητό του πατρινό. Και οι δύο Πειραιώτε. Γέννημα θρέμα Πειραιώτε, φόλα πάοκ, ο ένα ταξιτζή. Κουραστήκαμε. Ναι. Λάθο έκανε το δωρή. Κάποιο άλλο το είπε, αλλά. Όχι, αν το έλεγα αυτό, το έλεγα. Και τι έγινε, έπεσε, τι έγινε. Τι είπε, φίλε. Όχι, λέει, είχες πει ασλαμά ότι ο Μαουρίτσιο μετά τα μάτς με τη Βασιλεία φεύγει. Ποτέ αυτό ούτε καν ασχοληθεί. Ίδιος ο ΕΑΣ με το στο δύο ξένους. Την βούρδα ότι το Γενάρη που λέγανε το Νοέμβριο 164 και οι υπόλοιποι, ναι. Καταρχήν φεύγει την κοινή. Ότι πρέπει να φύγει, ναι, πρέπει. Άχρωμος, άγευστος, άοσμος. Περίμενε λίγο. Πραγματικά. Όπου έλεγαν ότι φεύγει την κοινή, δεν έλεγε ο 164 ότι πάει στον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, αν να κυνηγήσουμε πρωταθλητριών, ο Μαουρίτσιο δεν χωράει στον ΠΑΟΚ, φίλε. Θέλουμε καλύτερο. Ο καθένας το δικό του. Και ότι επίσης τι έλεγε ο φίλος μου ο Ραπ. Ότι το Γενάρη, έλεγε το Σεπτέμβρη, θα είναι όλοι απλήρωτοι και θα φύγουν. Επίσης έφυγε ο Ερέρα, ναι, από τη Λασπάλμας. Ναι. Ήρε, μη κάνεις φασαρία. Έφυγε αυτός, ε. Ού πάει τώρα. Ο παππούς. Ω, πάει, σύνταξη. Έλα, σκατέστρεψε. Η Ντόρα Κούπερ. Λοιπόν, ο Νίκος μπαίνει στην κλήρωση. Μάριε, πρώτο live των πρώτης στην Ελλάδα έγινε στην Έδεσα. Στο Club Theat. Εκεί πέρα κόβεται. Αλήθεια. Υποκλείζει, το έχει λέει, συγγνώμη. Τι λέτε, ρε παιδιά τώρα. Ναι, μπορεί. Μπορεί να πει, ναι. Νίκο, αν μπορεί, βγες στον αέρα τώρα, μην χρεώνεσαι. Έχω τίποτε κατά. Επιμένει, το πρώτο live των πρώτων στην Ελλάδα έγινε στην Έδεσα. Club. Θέατρο θα θέλει. Α, μήπως θες να πει τον. Όχι. Άστο. Okay. Βγες. Καλημερίζουμε τα παιδιά που μας ακούν στην Έδεσα. Μας στηρίζουν πάρα πολύ. Φανατικοί του Άρη. Καλημερίζουμε Τζάρβις Κόκερ, φανατικός Αριανός. Και Πέτρο Πασαλή. Πέτρο Πασαλή. Όλη την παρέα, τα παιδιά τους Παοξίδες, όλους, να είστε καλά παιδιά, λατρεμένη Έδεσα. Τεράστιο μήνυμα του 169. Μαγιά, δεν είναι να πας με Αγγλίδα στον Λαγανά, αλλά να πας με Αγγλίδα στον Λαγκαδά. Γεια σου Φαντομά. Φίλε, το είπα πριν, δεν τ' άκουσες. Να το διάβασες αυτό. Όχι, δεν το διάβασα, το είπα. Αν το είπες εσύ. Είπες. Αλλά εγώ δεν είπα Αγγλίδα, είπα Ελληνίδα. Λέει αυτός, εγώ πήγα με Αγγλίδα στο Λαγανά. Λέω και εγώ με μια Ελληνίδα στο Λαγκαδά. Φαντομά, τεράστιο μήνυμα. Έτσι, η μαγιά είναι να πας με Αγγλίδα στον Λαγκαδά. Πού να την βρεις εκεί, καμιά καθηγήτρια αγγλικών θα είναι. Και τώρα, τεράστιο μήνυμα. Είπα εγώ, όντως, έχω φάσει. Δεν το, με Λόρα Κούπερ από τον Μπέρμιγχαμ, πανέμορφη κοπέλα. Τη έγλειψα τα πόδια. Μετά από περπάτημα περίπου 300 μέτρα στην άμμο. Αυτό, μετά δεν έχεις... Στην παραλία... Έτρωγες και κόκκους. Στην παραλία, ναι, του Sun Beach Hotel. Τότε που σκάγανε με την γκρουπα Άγγλοι, Βρετανοί, Σκοτσέζοι, άστο, κάτσε καλά. Στην πισίνα χαμός, τρελό καμάκι. Κοκό έκανες. Λέει, και το όχι. Ακούει... Καλό βράδυ. Όταν αρχίζει. Καλό βράδυ. Βγήκε ποδαράκι από κάτω. Καλό βράδυ. Ήταν επάνω η παρέα τη. Ήταν επάνω η παρέα. Σε δέρνα να έρχονε. Μόλι άρχισε να κλείφει τα πόδια, λέει είσαι βρωμιάρι. Βρωμιάρι. Και δεν φακάω τα πια. Άρχισε να τη λέει το Χατζιπαναγί και τέλο πάει. Βάσια Χατζιπαναγί. Και λέει λοιπόν ο 356. Νο. Άλαν Σίρερ. Τζον Μπάρ. Λέει αυτό Μπάρ. Νο Μπάρ. Go out, guys, go! Nightmare. Έλα, μήνυμα του 356. Λόρα Κούπερ. Αν ακούει. Δεν λέει Λόρα. Ντόρα λέει αυτό. Άκουσε λάθος. Λόρα Κούπερ είναι. Λόρα Κούπερ. Αν ακούει, τη στέλνω τα φιλιά μου. Αν ακούει ο άντρας της, την κάτσαμε. Κώστα Σύρα λέμε. Καλημέρα και στους τρεις. Να είσαι καλά, ρε Κώστα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ωραία, ήρωες Ηρακλήδης. Ήρωες ήσταν την περίοδο. Ήρωες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και ακούω και τη συνέχεια. Ευτυχώς. Άκουσα τη συνέντευξη την Παρασκευή του Τόμ και του Θοδωρίδη και όλα ξεκαθάρισαν. Όλα! Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Αυτή η συνέντευξη, γιατί έγινε, ρε παιδιά. Μια μισή ώρα ρωτούσε μόνο ο Ματζιούκης. Μόνο ο Ματζιούκης. Ρωτούσε και λέγανε ό,τι να είναι. Άλλο ρωτούσε, άλλο απαντούσαν. Ξαναρωτούσε, ξανά άλλο απαντούσαν. Ναι, αλλά εγγράφτηκε η ιστορία μας. Τόμ Παπαδόπουλος, υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι, εντάξει. Κάτι είπε. Ο Ηρακλής δεν υπάρχει διοικητικά. Κοινική ομολογία το λέει ο πρόεδρος, δεν υπάρχει αυτό. Φανταστείτε να βγει ο Ιβάν και να πει: ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Μα είναι ανύπαρκτος. Α! Αυτός και τα Μάρμαρα σε χασαπέζα. Τι έγινε, ρε Ασλάμα. Ήρθε για να κάνει ο Ηρακλής. Μπράβο, ρε Χρήστο και όσοι. Γίνεται άρα, ερώτηση. Άρα είναι μικρός. Στον Ηλία Θεοδωρίδη, γιατί ήρθε στον Ηρακλή. Άρα είναι και μικρός. Απαντά ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Εγώ ήρθα για να κάνω τον Ηρακλή μεγάλο. Λοιπόν. Άρα ο Ιβάν
με όλες αυτές τις σφαγές που τρώει ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν γράφουν κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα δεν λένε κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, ναι. Κάθε μέρα σφαγή δεν λένε. Ναι, παντού αδικημένοι δεν είναι. Πάντα. Άρα είσαι ανύπαρκτος διοικητικά. Και στον ήχο. Και στον ήχο. Άρα είσαι ανύπαρκτος διοικητικά. Σύλλομα όλοι ΠΑΕ τότε. Ανύπαρκτος είσαι. Σύλλομα όλοι ΠΑΕ. Ναι. Απίστευτο. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Έλα, ο 356 απευθύνεται στον Ασλαμή και λέει. Κλείσει τη μουσική, το διαβάζει ο Τσαλτίδης. Διάβασε πρώτα διαβάσει το μήνυμα, το προσφέρει ο χορηγός. Ο χορηγός, ποιος είναι ο βυθός, για το βυθό είναι το μήνυμα. Ακούς, μυρίζει γεύεσαι βυθό. Ρίξε άγκυρα στο λιμάνι της γεύσης με 4 ευρουλάκια, τσιπουράκια, 2 μεζεδάκια. Τι άλλο θέλεις, ρε φίλε, παίρνεις κερέστα με 5 ευρώ. Αγνώστερε 236 Μπολίνη, τηλέφωνο κρατήσεων 2310-662376. Μπείτε στο Facebook, ναι, μπείτε στο Facebook, στο προφίλ του βυθού. Ναι. Της Σκιάθου ψάχνει για σερβιτόρους. Α, μήπως θέλει κάποιος δουλειά. Οπότε να βρείτε και δουλίτσα. Βυθός στη Σκιάθο το νησί. Ναι, βέβαια, ναι, άνοιξε πέρσι, ναι, ο βυθός ο ίδιος. Είναι Σκιάθος στη γειτονιά μας. Έχει ανοίξει, στη Σκιάθο ο βυθός. Θα τα πούμε όσο πηγαίνουμε. Μήπως ακούει ο Ντάνος να πάει να δουλέψει εκεί. Θα τα λέμε. Σωστό, φίλε. Και άλλο βιβλίο θα βγάλει. Έχει φάει ο Ντάνος. Έχει φάει εκεί πέρσι ο Ντάνος. Λοιπόν, δουλίτσα έχει. Όσοι θέλετε να συνδυάσετε διακοπές με δουλίτσα το καλοκαίρι, μπανάκια το πρωί. Το απόγευμα δουλίτσα, μαγεία. Θα πάτε στο βυθό. Μπείτε στο Facebook του βυθού στη Σκιάθο. Mm. Στο προφίλ του βυθού. Αναφορικά με τη Σκιάθο. Θα το διαβάσει ο Χρήστος, μισό λεπτό. Είπα ότι με την Λόρα Κούπερ, κάπου αρχές του 80, στην παραλία της Αγίας Τριάδος, βράδυ, φανταστικό βράδυ, υπέροχο, μετά από ξεφάτωμα στο κλαμπ του ξενοδοχείου κτλ. Αυτή ήταν με ένα γκρουπ με Βρετανούς, όλο Βρετανοί. Η κοπέλα των Μπέρμπιχαμ, πανέμορφη κοπέλα. Περπατήσαμε μαζί χέρι-χέρι στην παραλία αυτή ξυπόλητη, με τα χέρια, με τα κάτι παπουτσάκια, σαν σαδαλάκια στο χέρι. Τις έγλυψα τις πατούσες. Πες μου λίγο, πώς το λες αυτό, δηλαδή τη ρώτησες ή το έκανες αυτό? Όχι, το έκανα. Πώς, αφού περπατούσατε, δεν καθίσατε κάτω? Δεν τον ενδιαφέρει το κόκκο, αυτόν τον ενδιαφέρει, ναι, έσκυψες κάτω και λες, give me your feet. Σε εξαπλώστρα. Ναι. Και σιγά σιγά κατέβηκα. Τώρα εσύ τι θες να πω, λέω τώρα? Give me your feet. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Let me lick your πατούσες. Άιντε αγόρι. Τώρα τον τραγουδάει Κούπερ. To anger you απέναντι. Δεν είναι αυτό. Μετά θα το αφιερώσουμε. Θα το βάλουμε μετά το άλλο κομμάτι. Μέρη Χρονοπούλου, με διέλυσες. Χθες μία ώρα έκλαιγα. Αυτό είναι τέτοιος που λέω. Ναι, το η Μέρη Χρονοπούλου, δεν ξέρω αν το είδατε. Έστειλε Στεφάνη, παρέστη ίδια βέβαια στην κηδεία του Φέδωνα Γεωργίτση. Και έστειλε Στεφάνη που έγραφε αγόρι απέναντι, αντίο. Χθες μία ώρα έκλαιγα το μεσημέρι. Μόνο που το διάβασα, μία ώρα έκλαιγα. Αφιερωμένο στον Φέδωνα Γεωργίτση και στη Μέρη Χρονοπούλου, που χθες κατέβηκε η σωρός του, γιατί δεν μπορεί να την κινηθεί η Μέρη Χρονοπούλου, για να του δώσει το τελευταίο φιλί. Αφιερωμένο στους δύο, στον Φέδωνα Γεωργίτση και στη Μέρη Χρονοπούλου. Μεγάλος Αλέξης Κούγιας και έδινε το Λαζόπουλο και τους κάνει μήνυση τους άλλους, γιατί του είπανε ότι είπε η Μαριλένα κάνε πίσω, και τους βγάζει ανακοίνωση και λέει σας κάνω αγωγή, μη ζητήσετε συγγνώμη, συγγνώμη δεν έχει, θα πληρώσετε πολλά, αν βέβαια υπάρχετε τότε. Γίγαντας φίλε, δεν υπάρχει γραμμή. Δεν υπάρχει. Φοβάμαι. Πάμε στη γραμμή με περίμενε, δεν υπάρχει γραμμή. Πάμε σε break, αφού πρώτα πάμε μια γραμμή, και μετά τη γραμμή θα διαβάσω θα το μήνυμα, ναι, μετά αναφορικά με τις πατούσες της της Λόρα Κούπερ, της Lady Gaga. Ναι, καλημέρα αδερφέ. Έπεσε ο άνθρωπος. Έπεσε. Οπότε διαβάζει το μήνυμα του 356 ο Χρύσανθος και πηγαίνουμε στο τελευταίο break της σημερινής εκπομπής. Το μήνυμα έχει αποδέχτη το Μάριο, αλλά και εμάς. Το πρώτο μισό αφορά το Μάριο, το δεύτερο μισό εμένα και τον Παπαδόπουλα. Λέει λοιπόν ο 356. Είσαι λέση. Τίποτα άλλο. Μαζεύτε τον. Λοιπόν, τι μας μένουνε, 20 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά το χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ιωράσεως, αρκεί να απαντήσεις σωστά σε ένα από τα δύο ερωτηματάκια του Παπαδόπουλα. Το πώς εμφανίστηκε πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Keith Flint, τον Prodigy, όταν βγήκε στη σκηνή στο Parade Sport, ή ποιοι είναι οι Έλληνες Θεσσαλονικής. Βοηθάμε, οι Έλληνες Prodigy, από τους οποίους σε λίγο θα ακούσουμε και κάποιο κομμάτι. Μέχρι στιγμής έχουμε τρεις σωστές απαντήσεις. FM κενό, ονοματεπώνυμο, γράφεις ΠΑΟΚ ή γυαλιά ή και τα δύο αν θέλεις, αποστολή στο 54 526.
Μήνυμα. Α, το Παναγιώτη, θες να δεις κάτι τώρα. Ναι, ναι, εντάξει, παλικάρι μου. Ο 854 με ρωτάει, Ασλαμά, εάν σου λέγανε πως ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει τον ντάμπλ αρκεί να έγλυφες πατούσα χρύσανθου, θα το έκανες? Με προσβάλλει το ερώτημά σου. Το ερώτημά σου με προσβάλλει ως Ηρακλειδέα 854. Πραγματικά, από τις μεγαλύτερες προσβολές που μου έχουν αποδώσει. Ειλικρινά. Απευθύνει μάλλον, όχι αποδώσει, έτσι απευθύνει. Να είσαι καλά 854. Εννοείται ρε φίλε, εννοείται για το καλό του τόπου, μιλά σοβαρά, για το καλό του τόπου. Να εκτιμάτε την ειλικρίνεια του ραδιοφωνικού προαγωγού, παραγωγού, έτσι. 356, προφανώς μια κοπέλα που με πήρε τηλέφωνο τώρα στο διάλειμμα, εδώ στο Λίμπερο, στη γραμματεία, στη Μαριλής, προφανώς διαφωνεί με σένα ότι είμαι λέση. Και μου είπε κάτι σχετικά με το γλύψιμο πατούσας. Για ευνόητους λόγους δεν λέω το όνομά της. Μάλλον μου ζήτησε να μην πω το όνομά της. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Να είστε σύντομοι, περιτική με ρυθμό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Λίγο πιο δυνατά από πού ακούγεσαι, χάλια. Ναι, μόνο σου είσαι. Όχι, όχι, και εγώ εδώ είμαι. Ο Χρυσάνθος έξω είναι. Πού είσαι, ρε Κυριούλη? Έλα, πάμε, παντό του ΠΑΟΚ. Νάτο. Ναι. Έλα που λένε μου, έλα, έλα που λένε μου. Ναι. Φίλε, και όλε τι πατούσε τη πεθανή και να γλύψει δεν γλύκονε σαν τάφη. Καλά, λέει, ρώτησε το παιδί και ρωτά παντά. Δεν πειράζει. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Χαίρομαι, είσαι τίμιος. Μέχρι να σου πω ότι θα κάνει τα πάντα για να πάρει πάνω τον τάφη. Τίμιος. Ναι, δε, φίλε, δεν το εκτιμά αυτό. Τι να λέω τώρα, ψέματα να γλύφω, να κάνω, τι, αυτά εντάξει, ναι. Κάτι. Ναι. Με αυτό που όλοι μου τη δίνουν, αυτό που λένε το καλό της πόλης και η ομάδα θα είναι καλά. Σε παραδέχομαι. Αυτό το ακούω, μου ήρθε να σεράσω από τα αυτιά μου. Έτσι, ναι, έτσι. Ναι. Κάτι κονδυλοφόροι καθώς πρέπει, political correct, ναι. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής μας και ναι. Ο Άρης μας και η Καραμαριά μας τα πηγαίνουν. Μπράβο. Καλά. Ναι. Όχι ρε φίλε. Ο άλλος βγάζει πόνο με τον Ηρακλή, γράφει κατεβατό προχθές και εντάξει ξέρω και τι ρόλο παίζει, δηλαδή άστα τώρα, άστα. Να σου πω κάτι, πιο τίμιο είναι αυτό που κάνεις. Μπράβο, παρά ναι. Να... Δηλαδή παρά να δει το καλό, εγώ όταν ακούω το καλό της πόλης μου έχετε ξεράσει από αυτιά, δεν μπορώ. Σε παραδέχομαι. Δεν είναι το καλό της πόλης. Όπως η Σεβίλη δεν γουστάρει την Πέτης, η Ατλέτικο δεν γουστάρει τη Ρεάλ, το ίδιο πράγμα είναι. Τι να κάνουμε. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Αυτό είναι υγεία. Ναι, τέλος πάντων, τώρα για μας, τι να πω ρε φίλε. Εγώ έχω μια πορεία. Αν το αποτέλεσμα την Κυριακή του ΠΑΟΚ είναι κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης θα κερδίσει, θα κόψει βαθμό. Μπορεί ο Άρης. Και μην μου πείτε ότι ο Άρης στην κατάσταση που είναι δεν μπορεί να κόψει βαθμό από αυτό τον Ολυμπιακό που είδαμε χθες. Αυτός ο Ολυμπιακός έδειξε 4 στην άκρη, παιδιά. Γιατί είμαστε. Δέτε καλά πρέπει να κόψει, ρε φίλε. Δηλαδή ο Άρης έχει γίνει τόσο μεγάλος. Έχω κερδίσει 5 φορές συνολικά μες στον Πειραιά. Περίμενε. Και πρέπει να πάω τώρα για να ικανοποιήσω εσάς. Χρήσατε. Όταν ξεκίνησε η χρονιά, περίμενε. Μας λέγατε ότι ούτε από την ΑΕΚ θα κόψω βαθμούς. Τεράστιος λέγαμε ο Άρης. Μπορεί που πες στο Καραϊσκάκι να κόψει πόντους από τον Ολυμπιακό. Θα πάω να κόψω, ρε φίλε. Θα πάω. Αλλά άμα κόψω θα πούνε μας το έδωσε. Γιατί ήταν αδιάφορος. Αν δεν κόψω θα πεις ότι κάθεσαι να χάσω. Αν ο Άρης έχει φτάσει να είναι τόσο μεγάλος ώστε να κάθεται να χάσει μες στο Καραϊσκάκι. Πραγματικά ρε φίλε, είναι τεράστιο. Ωραία, Παοκτσάκη, κλείσει, περιμένουν άλλοι τρεις. Να κάνουμε δίκαιη μοιρασιά. Για παλικάρι, μας καλά. Επόμενο, καλημέρα. Επόμενοι τρεις περιμένουν, καλημέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Γιώργος Οπαδός του Παναθηναϊκού. Γεια σου, Γιώργος Οπαδός του Παναθηναϊκού. Απάντησε ότι ναι, εννοείται, ναι. Από Κοζάνη. Αλληλογλύφαμε τις πατούσες μας, να ξέρεις. Σε ακούω. Για πλάκα, ναι. Γιώργο, σε ακούω με προσοχή. Σκεφτόμουν από την Κυριακή ότι θέλω να ακούσω οπαδούς του Παναθηναϊκού μετά από αυτό που είδαμε στο καλλιπλάστικο την Κυριακή. Σ' ακούμε, Γιώργο. Η ομάδα ό,τι μπορούσε έπαιξε. Δεν είναι ούτε στήθηκε ούτε τίποτα. Όπως λέει και ο Χρύσαδος, άμα καθόμαστε, άμα χάναμε, καθίστε να χάσετε. Άμα κερδίσαμε... Μας το δώσατε. Ήταν αδιάφορος. Όχι, είστε του Ολυμπιακού ή το ΠΟΚ, άμα κερδίζαμε. Άσχετο αυτό που λες, Γιώργο. Ναι. Αν κέρδιζες, θα λέγανε ότι είσαι του Ολυμπιακού. Τι είπες τώρα? Ναι, ότι πήρε πριν. Όπως λέγανε οι Γαβροί χθες για τον Απόλλωνα. Πριν το μάτς, ανεβάσαν κείμενα που λέγανε. Πριν ο Απόλλωνας και τέτοια. Γιώργο,
δεν κατέβηκε κανένας Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός τι είναι ξαφνικά, ρε Μάρι. Δεν κατέβηκε. Ας χάσει 0-6. Η Παναχαϊκή ήρθε και έχασε 5-0. Έπαιξε. Έπαιξε. Και για την αλητεία του πράγματος κάνατε δύο μαρκαρίσματα για την αλητεία για το ξεκάρφωμα. Άκουτα. Καλά, εντάξει. Εντάξει, Μάρι, εντάξει. Άμα κερδίζαμε τον ΠΑΟΚ, θα μας έλεγε ο Παοκτζίδης ότι. Να σου φέρω τώρα Παναθηναϊκό. Μα δεν θες την άποψή του. Θες την άποψή σου ότι μεταφέρει αυτό, ρε Μάρι. Αυτό θες να πει. Να σου φέρω Παναθηναϊκό που μίλησα. Α, καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Εγώ Παναθηναϊκό που λέει έτσι, φαντάζομαι. Απλά είσαι, σε κράτησε. Τέλο, σε κράτησε κατηγορία. Άσε πω εγώ. Γιώργο, είπαμε έτσι. Ναι, ναι, Γιώργο. Γιώργο, εγώ θα μου τρώνε με τον Ασλαμά. Τόσο καιρό το φως είχε εδώ πέρα. Μην μιλάς μαζί του. Ο Ασλαμάς όπως τον βλέπει για να το πει κατά του ΠΑΟΚ τώρα. Α, το κατάλαβες. Φίλε, πούμε... βάλτε φωνή, ουρλιάξτε. Γιατί είπε κάτι ο ΠΑΠ χθες. Τι είπες, Παναγιώτη, πόσο καιρό έχει να βάλει ο Παναθηναϊκός γκολ εναντίον σου. Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, και τέσσερα παιχνίδια το 15-16 τον κερδίζαμε συνεχόμενα. Ναι, μέσα στην Τούμπα και στο ΑΚΑ. Δεν είναι θέμα αυτό. Ναι. Λοιπόν, εγώ η σήμερα είναι μια μέρα μεγάλη λύπη για τους οπαδούς της ηλεκτρονικής μουσικής. Ναι. Η πρώτη, ναι. Οι τιτάνες των 90's στην ηλεκτρονική μουσική. Απλά εγώ για άλλο πήρα, δεν πήρα για το μάτς. Επειδή είπες, Μάρη, την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο θρύλος του ποδοσφαίρου βγαίνει από τις αδικίες, είναι τεράστιο αυτό. Είμαι full κατά. Όχι, δεν είπα αυτό. Ναι, χτίζεται μύθος, βέβαια. Ναι. Μπράβο, μπράβο, έτσι ακριβώς το είπε. Είμαι σίγουρος. Δηλαδή, το χέρι του Μαραντόνα για την Αγγλία, ναι, είναι παράσημο. Το διαφωνώ κάθετα και, και αν γίνεται VAR, Goal Line Technology, και τι να σου πω, σε 30 χρόνια γίνεται να μην υπάρχει καθόλου διαιτητής, να μην υπάρχει καθόλου ανθρώπινης παράγοντας. Θα ήταν το καλύτερο για το ποδόσφαιρο αυτό. Α, πολύ ωραίο, μπράβο. Τι ηλικία είναι, επιτρέπετε, Γιώργο? 27. 23. Α, 23. Σε μεγάλωσα. Γιατί με ρώτησε την ηλικία μου, τι σχέση έχει αυτό? 23. Στο όριο σε δικαιολογώ. Είσαι στο όριο, σε δικαιολογώ. Εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω μπάλα. Δεν θέλω να μην επηρεάζεται από το διαιτητή. Και εμένα. Από όσα είπες, κρατάω μόνο το Goal Line Technology. Αυτό το θέλω, ναι. Γιατί με το VAR τι διαφορά έχει? Πάλι βοηθάει η τεχνολογία. Το VAR έχει διαφορά. Είναι... Και στο VAR θα έχει πάλι τζόγο, θα το κρίνει. Να σου πει. Μπορεί... Τώρα ο Χρύσανθος πριν λίγο μας έδειξε μία φάση από το Άρη ΣΑΕΚ. Αλλιώς θα αποφάσιζε ο Χρύσανθος. Αλλιώς εγώ, αλλιώς ο Παναγιώτης. Εγώ αυτό πέναντι δεν το έδινα. Όχι, κάνεις λάθος. Με το VAR, συγγνώμη, μπορώ να πω λίγο. Γιατί μιλάω. Αν είσαι διαιτητής, θα το έδινες. Αν είσαι ο Τάσος ο Κάκος, δεν το έδινες. Να πω ένα τελευταίο, γιατί μιλάω πολύ ώρα, περιμένω. Ναι, ναι. Το VAR αφαιρεί τη δικαιολογία του ανθρώπινου λάθος. Ο διαιτητής δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ήταν δύσκολη η φάση με το Όχι, VAR. Όχι, κάνεις λάθος. Γιατί ο Κάκος στο πέναλτι του Μπίσεσβαρ που ζητάει ο ΠΑΟΚ λέει είναι πέναλτι. Ο Κατσουράνης δίπλα του λέει τι είναι αυτά που λες. Και ο Βαρούχας λέει δεν είναι πέναλτι. Είναι πάλι η κρίση του διαιτητή. Ναι, αλλά εσύ τον Κάκο κράζει επειδή είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Επειδή αλλά δεν μπορεί ο Κάκος είναι 37 στα 37 υπέρ του ΠΑΟΚ και είναι υπάλληλος του Ιβάν. Άντε ρε, τσαλτί. Άλλο λέμε τώρα. Δεν είναι. Τώρα υπάλληλος. Γιώργο, ωραία παιδιά, για να πάμε περιμένουμε και άλλοι τρεις. Φίλε, δεν είναι υπάλληλος. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Να σε κουμπίσω ένα παλικάρι. Να σε Γιατί το λες έτσι. Δεν ξέρω πώς πληρώνεται, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ο Ντέμις και ο άλλος, άλλα λένε όμως εκεί πέρα. Και ο Κατσουράνης. Ο Ντέμις δεν λέει καθόλου. Α, καθόλου άλλο. Μια χαρά ΠΑΟΚ παίζει ο Ντέμις. Μια χαρά. Ολυμπιακός. Μια χαρά. Μεταλλαγμένος Ντέμις. Ο Κατσουράνης είπε. Άκου λίγο. Μεταλλαγμένος Ντέμις. Περιμένουν οι άλλοι. Άκουσε με λίγο. Και ο φίλος εδώ που δεύτερο άρθρο του Καρπετόπουλου που δεν βγάζει ο Ασλαμάς είναι πάλι υπέρ του Άρη. Ο Καρπετόπουλος πάλι. Έχει κάνει κείμενο υπέρ του Άρη. Ναι. Τώρα φυσικά τα λένε υπέρ του Άρη. Στη Β' και στη Γ' Εθνική κουκουβάουνες. Το ότι λένε τώρα δύο ο Καρπετόπουλος υπέρ του Άρη δεν είναι αριανός ξαφνικά. Όχι. Υπέρ του Άρη έγραφε σε δύο σημεία ο Καρπετόπουλος. Όταν ήταν ο Παντελίδης προπονητής τώρα και όταν ήταν ο Αναστόπουλος προπονητής. Για όσους ξέρουν την πιάτσα. Ναι. Έτσι. Φιλαράκι. Άρα και εκεί δεν γίνεται να είναι ΠΑΟΚ μόνο. Ωραία. Αλλά περνάει. Χθες, άρα να είναι ευτυχισμένοι οι παοξίδες που ακούν το εκπομπή του Σόφερ. Χθες ο Κανάκης, πώς λέγεται η εκπομπή. Αρβίλα. Στο ράδιο Αρβίλα είχε ένα τσιγκλάκι που ήταν αυθόρμητοι, πώς το λένε, τηλεθεατές στο Open. Λέει, όλο στοιχείος λένε του Ιβάν Σαββίδη και έχει δείξει πέντε στιγμιότυπα από την πρωινή εκπομπή του Open όπου πάει σε ένα ζαχαροπλαστείο. Όλο στοιχείο αυτό που είναι ο Ζαχαρό. Φοράει ΠΑΟΚ τέτοιο. Άντε ΠΑΟΚ, άρα λέει η κοπέλα από το στούντιο. Και αυτή η ΠΑΟΚ. Πάει μετά, λέει, σε ένα τέτοιο, σε μια έκθεση φωτογραφία. Δίνει μια φωτογραφία που λέει μόνο ΠΑΟΚ, κάτι τέτοιο. Άντε ΠΑΟΚ, άρα λέει πάλι αυτή. Λέει αυθόρμητα, τυχαίνει. Πάει σε ένα τρίτο. Βλέπει και τα λοιπά και λέει και τι βέβαια. Και βέβαια, τι ομάδα είστε. Ένα παππού 80 χρονών στην Ομόνια. ΠΑΟΚ.
Λέει, τι μοίρα θα πάρετε. Μόνο ΠΑΟΚ. Ναι. Λέει ο παππούς ο αυθόρμητος. Στην Ομόνια. Στην, ναι, Ομόνια. Ομόνια. Τι θα ήταν, φίλε. Τέσσερα στιγμιότυπα, λοιπόν, ναι, σαν την πρωινή εκπομπή. Τι θα ήταν, μόνο ΠΑΟΚ. Όλο τυχαίο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όλο τυχαίο. Γεννάει η ομάδα. Γεννάει. Ωραία, πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Βαγγέλης, οπαδός του Αλμοπού. Κλαίω, ρε Βαγγέλη. Πάμε, παλικάρι μου. Κερδίσαμε προχθές 1-4 μέσα στο Αμίντεο. Μείναμε πίσω στο σκορ, αλλά ισοφαρίσαμε στο 40. Με το Φλόρες. Με το center back, τη Μογιάννη. Η πίσω γραμμή μας βάζει τα γκολ. Λοιπόν, Αμίντεο, βοήθησε με λιγάκι. Βοήθησε με για το Αμίντεο, που έχει γηπεδάρα. Έχει γηπεδάρα, το φωτογράφησα πέρσι, είναι απίστευτο, πανέμορφο. Τους βοηθάει ο Νίκος ο Νταμπίζας. Ο αδερφός του είναι προπονητής. Ναι. Ήτανε προπονητής. Όταν ήρθανε σε εμάς, ήταν προπονητής ο αδερφός. Μπράβο. Και λένε βοηθάει πολύ, βοηθάει και ο Νίκος. Βοηθάει και ο Νίκος. Πώς να βοηθήσει οικονομικά, εννοείς, με τεχνογνωσία, ναι, με τη δεξιά. Ναι, γενικά ότι βοηθάει και ο Νίκος. Είναι, ναι, ο αδερφός του, είναι από εκεί η καταγωγή του. Έχει αδερφός εκεί μια, ναι, καφετέρια και είναι και προπονητής. Μπράβο. Ναι. Έχει παίξει και μπάλα εκεί. Θα σου πω, ήθελα δύο ερωτήματα να θέσω. Ναι. Πρώτα για τον ΠΑΟΚ. Εκείνο το συμβάν που έγινε με τον δημοσιογράφο στο match ΠΑΟΚ τότε να μκάπα ήχο. Το Δημήτρη Βουντυράκη. Ακόμα στο νοσοκομείο. Το Δημήτρη, το παιδί είναι σε υποκράτεια, βέβαια, φίλε. Δεν ακούστηκε τίποτα. Τι να ακούστηκε. Δεν βγήκε τίποτα για τον Τζίλο που τον δίρανε. Σε κάποια άλλα ραδιόφωνα δεν ξέρω για το δικό σας. Μέχρι ακόμα και τώρα, άμα το ρωτήσεις, μπορεί για μια εβδομάδα να το κάνεις. Ο Δημήτρης δεν είναι διαιτητής, δημοσιογράφος. Να τονίσουμε, ο Δημήτρης είναι οπαδός του ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι, ναι, δεν είπε κανείς γιατί τον δίρανε. Είναι φέρελπης δημοσιογράφος και είναι. Και εγώ δεν το κατάλαβα. Τον τοποθετώ στα τρία πιο αγαθά άτομα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Το εννοώ. Και ένα ακόμα. Ναι. Εντάξει, και ένα ακόμα. Ναι. Μια μεταγραφή είχε γίνει το καλοκαίρι. Ήταν ένα παλικαράκι το οποίο έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον Άρη. Ναι. Και από τον Άρη τον αγόρασε ο Ολυμπιακός 300.000. Δεν θέλω από το όνομά του. Ήθελε να τον αφήσει στον Άρη δανεικό. Κλικόπουλος. Ο Άρης δεν τον ήθελε. Ναι, τον δώσαν στον Αιγινιακό και από τον Αιγινιακό έφυγε ελεύθερος, ναι, στη Θύελλα Καμαρίου. Μάλλον, ναι, στο Σαντορίνη είναι. Ναι, σαν που είχε παίξει ο Ηρακλής Κύπελλο. Με αυτούς, αυτούς είναι, ναι, ναι. Τώρα, με αυτό τι γίνει, 300 χιλιάρκα για έναν παίχτη που ούτε και η Θύελλα Καμαρίου δεν τον θέλει. Ναι. Εσύ ρε φίλε, και για το Λεβέκ, για το Λεβέκ έδωσε 450. Δεν είναι πάω ρε φίλε αυτός που βγαίνει τώρα που μιλάει. Ναι, δεν είναι. Επηρεάζεται όμως από την προπαγάνδα. Ποια προπαγάνδα, η πρώτη ή τελευταία αποτυχημένη μεταγραφή. Ήταν 10.000, 300. Η πρώτη ή τελευταία αποτυχημένη μεταγραφή είναι, ρε φίλε. 300.000 καλέ. Σιγά δεν είναι 3 εκατομμύρια, ρε φίλε. Σαντορίνη, δωμάτια αγοράζουν οι άλλοι. Καλά, για παίκτη που δεν το θέλει ούτε η Θύελλα Σαντορίνη ή η Καμαρίου. Τον πήρε η Θύελλα. Θέλω να σου πω. Τον πήρε αφού δεν έπαιξε όμως το παιδί. Ρε φίλε, Θύελλα, πάω να παίξω εγώ. Πήρε ταλέντο από ΠΑΟΚ, που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έγραφε ότι είναι παικτάρα, ναι, όταν το πήρες. Ναι, γίνανε και δικαστήρια. Γίνανε και δικαστήρια. Αλήθεια είναι αυτή για να τον πάρει ο Άρη. Τι δικαστήρια. Δηλαδή ήταν για ταλέντο το παιδί. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν εκεί τα 300 χιλιάρικα που γίνανε οι τάπητες στο ρίσιο μάλλον. Και αυτά. Βαγγέλη, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Φιλιά στην Αριδέ. Καλό πρόεδρο. Όταν τα λες εσύ καλά είναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τουλάχιστον εμείς τα κάναμε χλωοτάπητα στο γήπεδο, φίλε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν πήγανε σε καμιά ΕΠΣ. Καλημέρα. Καλημέρα, ούτε λουλούδια. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα. Ναι, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Φώτης Αριανός. Φώτης, ο παδός του Άρεος. Ναι, Φώτη, πάμε. Έχω πάρει και πριν κάνα δύο εβδομάδες. Ναι, ναι, Φώτη, μου ακούμε. Αρχικά θέλω να πω, Μάριε, είμαι πολύ χαρούμενος που από όλα τα ονόματα τα ελληνικά που ανέφερες πριν μια ώρα, ναι, τους έχω ακούσει όλους live. Ναι, μπαντάρες όλες, μπαντάρες. Όλες, όλες. Ναι. Η τιούμπερα της Έρες είναι, τους λατρεύω. Απίστευτο ήχο, απίστευτο ήχο. Τα παιδιά, ναι, απίστευτο ήχο. Ναι, πολύ ωραίοι. Ναι. Ήθελα να πω λίγο για αγγλικό πρωτάθλημα. Ναι, παλικάρι μου, ναι, Φώτη. Υποστηρίζεις κάποιο σύλλογο εκεί πέρα. Ορίστε. Υποστηρίζεις κάποιο σύλλογο στην Αγγλία. Υποστηρίζω τη Λίβερπουλ χρόνια τώρα. Γεια σου, ρε Φωτάρα, αδερφέ. Πιέζει ο χρόνος λίγο, κλείνε, Φώτη. Έλα, ναι, 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 6 λεπτά έχεις ακόμα. Ας τι λέει. Θέλω να πω κάτι. Δεν θα σε χαροποιήσω και πολύ, Παπαδόπουλε. Η αλήθεια είναι ότι η United με δύο προσθήκες πιστεύω θα λάμψει τα επόμενα χρόνια. Για να δούμε. Για το, δηλαδή, χρόνο, εκεί, για το χρόνο θέλει 2 με 3. Ένα center back οπωσδήποτε, τύπου Van Dijk χθες. Ναι, ναι. Ανεβαίνει ένα πολύ ο Lindelof. Ένα Van Dijk νομίζω θα τον ήθελε. Ναι, 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 ναι. Ανεβαίνει πολύ ο Lindelof. Τελευταίο τρίμηνο είναι πάρα πολύ καλός ο Lindelof. Θέλει δίπλα του έναν Van Dijk. Ναι. Ναι. Μπροστά. Μετά. Ο Σμόλινγκ να μπει αλλαγή. Ο Σμόλινγκ να είναι αλλαγή πλέον. Μπροστά. Ναι, ως πότε θα κάνει αλχημίες για να βάζει τον Λουκάκου δεξιά.
Άλλο αυτό, ρε. Μια φορά είναι αυτό που χτυπάει άλλο. Κάτι, αυτό με τη Λίβερπουλ, με τη Λίβερπουλ που μπήκε ο Λουκάκου δεξιά, είναι γιατί ο Ράσφορντ δεν είχε τρεξίματα επειδή ήταν τραυματισμένος από το 40. Ναι, όχι, ποιος πειράζει τον Λουκάκου, ρε. Καθαρά 9 παίζει ο Λουκάκου, εντάξει, ποιος τον ναι. πειράζει. Αυτό έγινε τώρα επειδή ο αλυταράς ο Χέντερσον βάρεσε τον Ράσφορντ ασύλιο τένοντα. Ναι, 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 δεν υπάρχει παίκτης Χέντερσον, δεν υπάρχει. Ναι. Περίμενε. Είναι πλήρωμα, δεν μπορώ να βλέπω. Ποιος φταίει. Η Λίβερπουλ έχει γίνει νεκροταφείο παικτών. Ο Χέντερσον στη Σάντερλαντ, τον είχα υμνήσει 30 φορές. Έτσι, να θυμηθούμε Χάρι Κιουέλ. Να θυμηθούμε ποιον άλλον είχε πάρει. Εδώ υπάρχει αντίλογος, Μάριε. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει η Λίβερπουλ αυτό το υποτάξου στην ομάδα. Μάριε. Στο σύνολο. Γι' αυτό υπάρχει αντίλογος. Παναγιώτη είναι. Αυτό είναι. Περίμενε. Θα το πω. Ναι. Είναι the Liverpool way. Θα σου πω γιατί να πει ο Μάριε αυτό που θέλει. Είναι the Liverpool way. Το άτομο υποτάσσεται στο σύνολο. Γίνεται γρανάζι. Αυτοί όλοι είναι παίκτες για United, για Tottenham. Που έχουν μία αναρχία, μία ελευθερία. Σε ακούω. Ποια αναρχία έχει η Μαρή με United τα τελευταία χρόνια, ρε Μαρή? Αναρχία. Φέργκισον, το όμορφο ποδόσφαιρο, σήμαινε και αναρχία. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά ήταν και όμορφο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά, θα σου φέρω. Παπαδόπουλε. Άρρωστο Λίβερπουλ το σύνδεσμο ναι. που λέει σε αυτό έχει δίκιο. Παράδειγμα, ο Jones σε εσά, που ήταν ένα γκασμά, σε εσά κάτι έκανε. Ο Jones σε εμά, ο Στόπερ, θα ήταν, λέει, θα γινότανε τρίτη αλλαγή στον Ηρακλή. Ναι. Αυτό, η Liverpool είναι αυτό, είναι the Liverpool way. Έχει γενικά σύνολο, ρόλους, γρανάζια, με πας από εδώ μέχρι εκεί. Αρχή και τέλος. Η United έχει αυτή την αναρχία, την ελευθερία, την αφήνει. Ο Χάρι Κιουέλ, που λένε μου καψούρα μου, πήγε στη Liverpool, τέλος. Τέλος. Παναγιώτη. Έλα, Φώτης είπαμε. Εγώ, αν, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αν η ομάδα σηκώσει το πρωτάθλημα, που το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Ποια, δεν θέλω να το σηκώσει αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορώ να το βλέπω. Το Κλοπ. Το Χέντερσον. Α, το Χέντερσον. Νομίζω που το μυαλό μου πήγε στον προπονητή. Ο Χέντερσον σου λέω. Έμεινε πολύ στάσιμο σε αυτό. Γιατί του είπανε, θα κινείσαι από εδώ μέχρι εδώ, θα κάνεις μόνο αυτό. Πάσες μόνο παράλληλες, όσοι πάνω από 10 μέτρα, αυτό. Εκεί, αυτό. Και στη Σάντερλαντ άφηνε πολλές προοπτικές. Ποια μέρα σημάδεψε τη ζωή σου και έγινες Λίβερπουλ? Η μέρα που σημάδεψε τη ζωή μου. Λοιπόν, ο πρώτος τελικός Champions League που είδα ήταν το Barcelona Arsenal. Ο δεύτερος που είδα ήταν το Milan Liverpool. Και είναι σαν κάτι που είχες πει σε μια συνέντευξη, Μάρια, στο Vice, ότι όταν είδα τη Liverpool να μπαίνει στο ΆΚΑ, είπα απλά με αυτούς θα είμαι. Α, εγώ, το είπα για τη Λίντς, πιτσιρικάς. Ναι. Είμαι στο σπίτι της χορεμένης της μητέρας του αδερφού μου. Πολύ παιδικά. Πολύ παιδικά. Το είχα δει. Μπαίνουν οι δύο ομάδες στο Καφτατζόγλιο, Μίλαν και Λίντς. Εγώ παίζω με τα παιχνίδια κάτω στο πάτωμα. Και η μάνα μου και η μάνα του αδερφού μου μιλάνε. Μπαίνουν οι ομάδες. Τηλεόραση είναι τα σπρώμαυρη. Τώρα τον ακούει κάποιος και λέει τι λέει. Και όπως μένουν. Μάνα μου και η μάνα του αδερφού μου. Είμαστε από κοινό πατέρα, ρε παιδιά, αυτό είπα. Θεός χωρίς το παιδί, αυτό είπα. Δεν είπα κάτι. Μαζί στο σπίτι. Να πω κάτι τελευταίο. Πήγαμε με τη μαμά μου. Ναι, τώρα φωτικά θα τελειώσει ο Μάριο. Στο σπίτι της μαμάς του. Και όπως μπαίνουν οι ομάδες, λέω θα είμαι με αυτούς. Mm. Που είναι κατάλευκοι, ξανθοί και ντυμένοι στα λευκά. Μάλιστα. Αυτό. Πες και το τελευταίο. Ο μπαμπάς λάμας. Ο μπαμπάς μου ήταν μέσα. Ο μπαμπάς μου ήταν στο Καφτατζόγλιο. Ήταν μέσα. Ναι. Έλα, Φώτη. Έλα. Επειδή λέτε συνέχεια έτσι για δημοσιογράφους και τέτοια, από μικρός ένα δημοσιογράφο που μπορώ να τον ακούω να περιγράφει και η πασία, ας πούμε, ναι. είναι ο Ισίδωρος Πρίντεζης. Υποκλίνομαι, ρε φίλε, ο κορυφαίος. Φίλε, για τον Ισίδωρο Πρίντεζη τα έλεγα εγώ στο Μάριο πριν 17 χρόνια. Ο κορυφαίος. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, μπορώ να τον ακούω να περιγράφει έτσι, ναι. ράλι. Περίμενε. Αυτό που έχεις πει για το τέλος του κόσμου. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του, ναι. Τι είναι στην περιγραφή, τι χρησιμοποιεί, ποιο είναι το κλικ του, το κλικ, συνέχεια, τι κάνει συνέχεια. Είμαστε στο 30 λεπτό και κάνει σύνοψη μέχρι εκείνο το σημείο στον αγώνα. Τι χρησιμοποιεί? Τι χρησιμοποιεί? Ενεστώτα χρόνο. Ο Άρης απειλεί στο 8 με τον Ματέο Γκαρσία, ναι, ναι. Στο 17 απαντάει ο Πάοκ με τον Μαουρίτσιο. Γενικά στον ενικό. Είναι... Στον ενικό. Δεν υπάρχει. Μεγάλες τεχνικές. Φανταστικός και ναι. φωνή, έτσι. Και στην αρχή ξεκίνησε να περιγράφει παιχνίδια Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Που ήταν φίλε Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, Γκυμαρές, Μπράγκα τώρα. Και λυπάμαι Μέξι. Που δεν έχασα. Δεν ξεκίνησε να περιγράφει Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Φυσικά, ναι, όχι. Φυσικά. Μαζί ήμασταν ναι. στον Α. Τρεισήμιση χρόνια ήμασταν μαζί στον Α. Ήταν στον Α Digital και ήταν η μεταγραφή τότε τη Νόβα. Α, εντάξει, οκ. Ωραία, πρόσεξε. Όλοι τότε φεύγανε από την Nova και πήγαιναν στο Digital του Κοντομινά και ο Πρίντεζης έκανε το αντίθετο. Ναι.
Ωραία. Φώτη, τι ηλικία έχεις αν επιτρέπετε? 24. 21. Πάλι μεγάλο. Μπράβο, ένα 21, ένα 23, ένα 24. Μετά η Focus βγάζει τους 60χρονους να μιλάνε. Μπράβο. Γιατί ήταν κάτι νούμερα περίεργα, κάτι μαγειρέματα περίεργα. Το 10% λέει του πληθυσμού στη Θεσσαλονίκη είναι 24 χρονών. Ωραία, ωραία. Τέλος. Έγινε Φώτη. Το 27%. Για Φώτη, Φώτη, να σε ακούμε πιο συχνά. Το 27% είναι 55 με 70. Υπέροχη παρουσία, Φώτη, να σε ακούμε πιο συχνά. Λέω χορηγό, διαβάζει τα μηνύματα που έχουν απομείνει. Διαβάζω τώρα μήνυμα, μετά λες χορηγό και μετά δίνουμε τους νικητές. Έτσι. Μάριε, στη δουλειά είμαι. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Όντως στην έδασα παίξανε, ναι. Τότε Παναγιώτη. Για να το λέω αυτό. Δεν ήταν σούπερ όνομα, ναι. Άρα οι Prodigy παίξαν πρώτη φορά στην Ελλάδα στην έδασα. Ακούγεται τρελό τελείως. Και πάω στο 356 που έστειλε το μήνυμα ή σε λέσει τίποτε άλλο μαζεύτε τον. Λέει, ρε φίλε, πες λίγο πάλι για τις ορδές των Αγγλοσαξώνων που περπατούσαν πάνω στην άμμο που έγλυφες και άσε τα υπόλοιπα. Λέσει όχι για το ότι έγλυφες, αλλά για τις συνθήκες που περιέγραψες. Δηλαδή, πες την ιστορία όλα καλά, χωρίς να κάνουμε εμετό. Με χιούμορ πάντα, είσαι αδερφός 356, σε λατρεύω, είσαι αδερφός. Μπορεί να σου γλύψει και τις δικές σου πατούσες κάποια στιγμή. Ψητοπολείο, μπες στο ψητό. Λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες, απολαυστικές πατούσες, συγγνώμη, σάντουιτς, κλαμπια, μέτρητες επιλογές, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Εξάνω 16 Σταυρούπολη, ακριβώς πίσω από τη Μολύνα Ζαριστών, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20, παιδιά. Λοιπόν, εμείς ακούμε τους Έλληνες Prodigy, όχι στα πιο Prodigy τους, προς το τέλος τους. Προς το τέλος τους, φυσικά μιλάμε για τους Universal Trilogy. Καλημερίζουμε τον Κίμωνα, τον Χάρη, τον Πρόγιο και τα άλλα παιδιά που πολλά πρωινά μας ακούνε. Ο Κίμων, ξέρετε, έτσι είναι ο Νόμικ που κάνει και solo καριέρα και είναι και ο leader των Sleeping Pillow και έχει κάνει τώρα και τους Seahorse. Σύγχρονο κάτι ή σκέτο σύγχρονο. Σύγχρονο νομίζω. Τι θες να πεις, περίμενε. Τους νικητές. Α, ωραία. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ακούμε πρώτα νικητές ΠΑΟΚ και μετά δίνουμε τους νικητές για το quiz Opticon Express, η απάντηση για τον Keith Flynn, ναι, στο Palette Sport, πώς βγήκε. Είχε βγει μέσα σε μία μπάλα. Ήταν μέσα σε μία μπάλα και βγήκε και παρουσιάστηκε στη σκηνή στο Palette Sport. Σε μία τεράστια διαφανή μπάλα. Διαφανή μπάλα. Διαφανή, έτσι. Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Πάμε νικητές ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ατρόμητος, Μελισσίδου Κασιανή, Παπαφιλίππου Φίλιππος, Αποστόλης Βασάκος, Στεφανίδης Μωυσής και Φωτιάδης Νικόλαος. Φωτιάδης Νικόλαος. Φωτιάδης, Στεφανίδης, Βασάκος, Παπαφιλίππου και Μελισσίδου. Αυτοί οι νικητές για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Λοιπόν, τρεις απαντήσανε σωστά και οι τρεις για Universal Trilogy. Νικητής είναι ο φίλος Νίκος Γκανάτσιος. Όλοι φίλοι είστε, έτσι, ο ακροατής. Νίκος Γκανάτσιος τελειώνει σε 2.38. Νίκος Γκανάτσιος τελειώνει σε 2.38. Παιδιά, τεράστιο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σήμερα από όλους μας εδώ πέρα, έτσι. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς στον Χρήστο Κιώση που σήμερα πραγματικά έκανε DJ Λίκη. Και το εννοώ, έτσι. Σας αφήνουμε με Death Provocators από Universal Trilogy, οι οποίοι φυσικά προσκυνούσαν και λάτρευαν τους Prodigy, αφιερωμένο στον Keith Flint, θα είναι πάντα κοντά μας, θα ζει πάντα ανάμεσά μας.